ευχαριστώ και τον πρόεδρο, τον κύριο Βελισσάκο, που συνεχθήκαμε προκειμένου να γίνει αυτή η ομιλία. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα, δεν το λέω έτσι κάτι να ρωτήσω, είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να μιλήσω για το θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα εδώ, στο Δήμο Παπάγου Κοραγού, γιατί είναι ο μοναδικός Δήμος, όπως ίσως ξέρετε, ανά την Αττική, που διαθέτει εδώ στην Κύπρο, Ανδριάτο του Φιλίππου και κάπου σε κάποια άλλη πλατεία υπάρχει και μια πρωτομία του Αλέξανδρου. Είναι ο μοναδικός. Οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να μιλάω σε αυτούς που τιμούν, αυτούς για τους οποίους θα μιλήσουν. Όμως είναι και ιδιαίτερη αποκοήθηση από το γεγονός ότι είναι ελάχιστοι οι ευαισθητοποιημένοι που θα τους ενδιαφέρει ένα τέτοιο θέμα. Παρόλη τη σχετική δημοσίευση που έχει κάνει ο Άγγελος. Εν τέτοια περιπτώσει, προφανώς, ίσως και γι' αυτό να μην έχουμε μέλλον ως λαός, γιατί όπως ξέρετε, όποιος δεν γνωρίζει το παρελθόν του, έτσι δεν έχει μέλλον. Το τι γίνεται στη νεολαία, την νεολαία των τελευταίων 25 περίπου χρόνων, δηλαδή της τελευταίας γενιάς, η γενιά ορίζεται σε 25-30 χρόνια, είναι απίστευτο απόδοση άγνοιας για τέτοιου είδους θέματα, της προέλευσής μας, των μεταβολών μας, της καταγωγής μας κλπ. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα και θα σας πω έτσι ορισμένα πράγματα προκειμένου να κάνουμε και συζήτηση. Θα μιλήσουμε σήμερα για εκείνη την περίοδο της ελληνιστικής εποχής και θα δώσουμε έμφαση όχι τόσο στον μέγιστο των ανδρών που γέννησε ο κόσμος, τον Αλέξανδρο δηλαδή, που χωρίς καθόλου να τον προτιμούμε, αλλιώς δεν τον χαρακτηρίζαμε μέγιστο των ανθρώπων που γέννησε ο κόσμος, χωρίς να τον υποτιμούμε, θα πρέπει να δώσουμε έμφαση σε κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου γνωστό, στο ότι δεν ήταν μόνος. Και δεν εννοώ τους στρατηγούς όπως τον Παρμενίωνα που ήταν έμπειρος στρατηγός και που ήδη είχε εκστρατεύσει 10 χρόνια πριν την εκστρατεία του Αλέξανδρου, τον είχε στείλει ο Φίλιππος και είχε απελευθερώσει τα παράλια της Ιωνίας, έτσι ώστε ο Αλέξανδρος να κάνει παρέλαση μέχρι περίπου την πρώτη μάχη που έδωσε. Και ο Νέαρχος. Όχι, και ο Νέαρχος. Ο Νέαρχος, βεβαίως. Δεν εννοώ τον Νέαρχο, τον κριτικό, έναν εκ των μεγαλύτερων ναυάρχων, όχι της εποχής εκείνης, του κόσμου, θα λέγαμε. Δεν εννοώ τον αντίπατρο, τον βασιλέα, τον αντιβασιλέα της Μακεδονίας, που μετά το θάνατο του Φιλίππου συνένεσε ώστε ο Αλέξανδρος να συνεχίσει αυτό το έργο το οποίο ο Φίλιππος είχε οραματιστεί, γιατί ο Φίλιππος το είχε οργανώσει, όλα τα είχε οργανώσει ο Φίλιππος. Δεν εννοώ αυτούς, τους επίσης μεγάλους άντρες, εννοώ μια παρέα από 8 παιδιά, και τα λέω 8 παιδιά γιατί ήταν συνομήλικοι του Αλέξανδρου από τα 10 τους χρόνια. 8 σωματοφύλακες, οι οποίοι όμως όταν λέμε σωματοφύλακες, δεν πρόκειται για σωματοφύλακες με την έννοια τη σημερινή του bodyguard που σε προστατεύω, μήπως σου συμβεί κάτι και επιπληρώνει συνήθως επαγγελματίες σωματοφύλακες. Όχι, δεν ήταν σωματοφύλακες, είναι μόνο του bodyguard, είχαν και αυτό το ρόλο. Αλλά ήταν σωματοφύλακες με την έννοια του συμβούλου. Και ο πλήρης τίτλος τους ήταν σύμβουλοι στην ανώτατη διοίκηση του ηγεμόνα. Αυτοί οι 8 μεγάλωσαν μαζί με τον Αλέξανδρο στη σχολή της Μίεσας, την οποία έχει ιδρύσει ο Φίλιππος και η οποία βρίσκεται 2 χιλιόμετρα από την Άουσα και αξίζει. Έχετε πάει. Αξίζει να πάτε. Γιατί υπάρχει, εκεί υπάρχει μέχρι και το αναλόγιο πέτρινο. Φανταστείτε ένα τέτοιο πράγμα, πέτρινο, το αναλόγιο του Αριστοτέλη. Υπάρχει, διασώζεται. Το τοπονίμιο είναι κακολουθεί να είναι το ίδιο. Ποιο είναι Μίεζα. Το τοπονίμιο. Ναι, Μίεζα. 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 2 χιλιόμετρα από την Άουσα. Εκεί λοιπόν ο Φίλιππος ιδρύει μια σχολή, την οποία, όπως λέμε σήμερα, γυμνάσιο και λύκειο, 3 χρόνια την αποκαλεί
σχολή βασιλικών παιδών, το γυμνάσιο, ας το πούμε έτσι, και τα άλλα τρία χρόνια σχολή βασιλικών ακολούθων, εξαιτής της σχολής. Τα παιδιά που πηγαίνουν σε αυτή τη σχολή, μεταξύ των οποίων και ο Αλέξανδρος, έχουν δασκάλους, τους οποίους ο Φίλιππος έχει φέρει από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Τους πληρώνει. Ο Αριστοτέλης ήταν ακριβώς πληρωμένος. Το άξιζε, δεν το συζητάμε. Τους πληρώνει αδρά και στα μέρη πρώτα τρία χρόνια στη Σχολή Βασιλικών Παιδών επικεφαλής είναι ο Λεωνίδας, ο Υπηρώτης. Επικεφαλής εννοώ αρχιπαιδαγωγός, είναι ο Λεωνίδας ο Υπηρώτης, συγγενής της Ολυμπιάδας, της μάνας του Αλέξανδρου, που την είχε, που τον είχε φέρει η Ολυμπιάδα την Ήπειρο, τον αρχιπαιδαγωγό Λεωνίδα. Και τα επόμενα τρία χρόνια, επικεφαλής των βασιλικών ακολούθων είναι ο Αριστοτέλης. Τα πρώτα τρία χρόνια τα μαθήματα, μη φανταστούμε όταν λέμε γυμνάσιο λύκειο κάτι αντίστοιχο με το σήμερα. Καμία σχέση έτσι, με το σήμερα. Και αυτό φαίνεται από τα μαθήματα που εδιδάσκονται και από τον τρόπο ζωής που ακολουθούσαν τα παιδιά αυτά. Ηλικία 10-13 στη σχολή βασιλικών παιδών, 13-16 στη σχολή βασιλικών ακολούθων. Άρα 10-16. 10-16 είχαν τελειώσει τη σχολή. Στη σχολή βασιλικών παιδών, λοιπόν, με επικεφαλής τον Λεωνίδα, τα μαθήματα που γίνονται δεν έχουν σχέση καθόλου, δεν έχουν τόσο σχέση με πνευματική διανόηση, όσο έχουν σχέση με σκληραγωγή. Με σκληραγωγή. Ο Πλούταρχος λέει ότι κανείς ποτέ δεν ήξερε κάθε πρωί από ποιο σημείο του δασιλείου της Μίεζας θα έβγαινε ο Λεωνίδας και θα άρχιζε να φωνάζει το προσκλητήριο. Δεν ήξερε από το σημείο δηλαδή. Το που κάνουμε σήμερα πριν μπουν στην τάξη. Πολλοί ξέρουν που θα πάμε και πώς θα ξεκινήσουμε. Κανείς δεν ήξερε, λέει, κάθε πρωί από ποιο σημείο ο Λεωνίδας θα φώναζε το προσκλητήριο. Πευκέστας, Αλέξανδρος, Περθήκας, Λεωνάτος, Νέαρχος. Και θα έπρεπε πριν τελειώσει μια κλεψίδρα τα παιδιά αυτά να βρεθούν μπροστά όπου και να βρίσκονται. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του τρόπου σκληραγώγησης των παιδιών αυτών είναι το γεγονός ότι τα Σαββατοκύριακα τα αφήναν να πηγαίνουν στα σπίτια τους από τη σχολή, το αντίστοιχο Σαββατοκύριακο που λέμε σήμερα, τα αφήναν να πηγαίνουν στα σπίτια τους. Όλη τη διάρκεια της εβδομάδας έμεναν στη σχολή, εσυχίζονται στη σχολή και όλα τα μαθήματα γινόντουσαν εκεί. Όπου είπαμε δεν ήταν μαθήματα πνευματικής διανόησης, αλλά ήταν μαθήματα σκληραγωγίας, ήταν ξυφομαχία με ξύλινα σπαθιά. Και διάφορα τέτοια πολεμικής τακτικής και σκληραγώγησης. Τα αφήναν λοιπόν να πηγαίνουν σπίτια τους και όταν γυρίζανε, ας το πούμε, τη Δευτέρα, την πρώτη μέρα της έναρξης πάλι των εβδομαδιαίων μαθημάτων, τα περνάγανε από έλεγχο τα παιδάκια. Μήπως οι μαμάδες τους έχουν δώσει λυκίσματα για να τους τα πάρουν. Προκειμένου να φτιάξουν το σωματότυπο, όχι του αυτά που βλέπετε στα γυμναστήρια που βλέπουμε σήμερα, του γραμμωμένου, του δέκαθρου, του Έλληνα που κάνει το δέκαθρο στα διάφορα αθλήματα, γραμμωμένους, μειώνει. Ξαφερούσαν μέχρι και τα γλυκά. Εκεί λοιπόν, στα πρώτα εκείνα, από εκείνα τα πρώτα χρόνια, ο Αλέξανδρος φτιάχνει μια παρέα. Η παρέα αυτή αποτελείται από αυτούς που σας έχω τα βιογραφικά τους. Και που είναι ο Λυσίμαχος, Θεσσαλός ο Λυσίμαχος. Είχε υπηρετήσει ο πατέρας του στη σχολή του Φιλίππου. Διακρινόταν για τη σωματική του ευρωστία ο Λυσίμαχος, ήταν καλοκάρατος και είχε σώσει τη ζωή του Αλέξανδρου από άποψη σωματοφυλακής, είχε σώσει τη ζωή του Αλέξανδρου όταν ο Αλέξανδρος είχε κινδυνεύσει θανάσιμα από αρκουδοκυνηγόσκυλα στην εκστρατεία, πριν πάει στην Ασία, πριν πάνε στην Ασία, στην εκστρατεία που κάνανε προς τον βορρά.
και Θράκη, στην εξαρτία που κάνει προς το βορρά. Στο σημείο αυτό να κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι μόλις ο Φίλιππος δολοφονείται και αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος, ξεσηκώνονται οι Σκοπιανοί, οι σημερινοί Σκοπιανοί, οι οποίοι τότε λεγόντουσαν Δανδάλοι, συγγνώμη, Δαρδάνοι. Δαρδάνοι. Ξεσηκώνονται, δηλαδή οι Δαρδάνοι ήταν οι πρόγονοι των σημερινών Σκοπιανών. Ξεσηκώνονται οι Δαρδάνοι και ξεσηκώνονται και οι τότε πρόγονοι των σημερινών Βουλγάρων, οι γέτες. Γέτες. Γιατί ξεσηκώνονται? Γιατί θεωρούν ότι αφού πέθανε ο Φίλιππος που τους είχε υπό την κατοχή του, αφού πέθανε ο Φίλιππος, είναι ευκαιρία να βγούμε στο Θερμαϊκό. Ανέκαθεν οι βαρβαρούλιδες αυτοί θέλουν να βγουν στο Θερμαϊκό. Αυτό θέλουν και σήμερα. Από τότε τους είχε καθηκοτάξει ο Φίλιππος, μη αφήνοντάς τους, να βγουν στη θάλασσα θέλανε, γιατί ξέρουν ότι μόνο έτσι μπορούν να αναπτυχθούν. Τους είχε καθηκοτάξει ο Φίλιππος, με το που πεθαίνει ο Φίλιππος, ευκαιρία. Ο Αλέξανδρος τότε ήταν κάπου στα 18, δεν είχε, συγγνώμη, κάπου στα 16, μόλις είχε τελειώσει τη σχολή βασιλικών ακολουθών. Και ο Αλέξανδρος με 5.000 στρατό ανεβαίνει επάνω, ρίχνει ένα μπερτάκι, του θυμίζει δηλαδή ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είστε πάντα υπό την κυριαρχία των Ελλήνων, στη θάλασσα δεν θα βγείτε ποτέ. Ρίχνει ένα μπερτάκι, τους καθηκοτάσει ξανά και αυτοί, εκεί είχε κινήσει από τον κυνηγό σπίλα, από τον είχε σώσει ο Λυσίμαχος. Υπόψη με ότι οι 8 αυτοί ήταν πάντα μαζί από εκείνη την εξτρατεία. Πολλοί πριν πάνε στην Ασία. Ένας λοιπόν ο Λυσίμαχος, ένας δεύτερος είναι ο Πτολεμαίος, γνωστός για το μεγαλείο που έκανε στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρεια, όπως ξέρετε, που υλοποίησε τις πολιτιστικές προσδοκίες του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης είχε πει στον Αλέξανδρο, άντε όταν θα τελειώσει από αυτή τη διαδικασία της εκστρατείας να φτιάξουμε και μια βιβλιοθήκη. Σας θυμίζω ότι ο Αριστοτέλης ήταν πανεπιστήμονας, σας θυμίζω ότι ο Αριστοτέλης του είχε δώσει εντολή ό,τι βότανο και οτιδήποτε αξιοπερίεργο φυτό βρίσκουνε στην Ασία κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, το στέλνανε με καραβιές για να τα εξετάζει ο Αριστοτέλης, γιατί ο Αριστοτέλης δεν ήταν φιλόσοφος, δεν ήταν λογοτέχνης, δεν ήταν ποιητής, δεν ήταν μαιευτήρας. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε στο Άγιο Όρος βιβλίο του και έχουμε και φωτογραφία που ο μοναχός το δείχνει το βιβλίο, υπάρχει φωτογραφία. Είχε γράψει, μεταξύ αυτών των άλλων που είχε γράψει ο Αριστοτέλης, είχε γράψει παρακαλώ και μέθοδο ανώδυνου το κετού. Όταν τον ανώδυνο το κετό, τον ανακάλυψε η οικουμένη τη σύγχρονη. Ναι, κάπου στη δεκαετία του 70, νομίζω, 80, που οι γυναίκες άρχισαν ασκήσεις για ανώδυνο το κετό. Έχει βιβλίο ο Αριστοτέλης μέθοδο ανώδυνου το κετού και με φωτογραφίες που βεβαίως οι φωτογραφίες αυτές με σκίτσα, φωτογραφίες, με σκίτσα που δείχνει πλαγκόνες, δηλαδή κούκλες. Κούκλα είναι η πλαγκόνη, και η πλαγκόνη είναι η κούκλα. Είναι η πλαγκόνη σε διάφορες τάσεις. Το έχετε σε φωτογραφία. Βεβαίως. Ανακαλύφθηκε στο. Και το έχω να το συμπεριλάβω στο βιβλίο που γράφω τώρα και που έχει τίτλο Όλοι αντέγραψαν τους Έλληνες. Λέει, το πνεύμα μου είναι ότι τα πάντα έχουν αντιγραφεί από τους Έλληνες και έχω και αυτό δειγματοληπτικά. Επανέρχομαι λοιπόν πριν την παρένθεση και επανέρχομαι για να σας πω ότι. Πώς είπατε? Θα το λέγαμε σήμερα βιολόγο. Χημικός, βιολόγος, φυσικός, μελετητής, γιατρός, φιλόσοφος. Γι' αυτό έχει τον τίτλο του Πανεπιστήμονα χωρίς υπερβολή. Λοιπόν, ο Πτολεμαίος είχε πει ο Αριστοτέλης στον Αλέξανδρο να φτιάξουμε κάποτε μια βιβλιοθήκη. Είχε πει ο Αλέξανδρος στον Πτολεμαίο να φτιάξουμε κάποτε μια βιβλιοθήκη. Και ο Πτολεμαίος υλοποιεί αυτό το όνειρο με τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και τη Σαράτου βιβλιοθήκη. Έτσι που είχε φτιάξει στην Αίγυπτο, με 500.000 παπύρους και ο γιος του, ο Πτολεμαίος, αυτός είναι ο Πτολεμαίος Σωτήρ, και λέγεται Σωτήρ, έχει το προσωνύμιο αυτό, γιατί και αυτός είχε σώσει τη ζωή του Αλέξανδρου, ο σωματοφύλακα σύμβουλος του Αλέξανδρου, αλλά ο γιος του, του Πτολεμαίου Σωτήρ, στη συνέχεια που είχε πεθάνει ο Πτολεμαίος, ήταν ο πρώτος που έκανε αυτό που γίνεται σήμερα ανά τον κόσμο, δανειστική βιβλιοθήκη και λέει η Μεγάλη Βρετανία,
θα στείλει τα τάδε και δίνα βιβλία στην Εθνική Βιβλιοθήκη προκειμένου να εκτεθούν στο κοινό και αντίστοιχα εμείς θα στείλουμε κάποια άλλα. Έτσι, τη δανειστική βιβλιοθήκη, την πρώτη δανειστική βιβλιοθήκη στον κόσμο είναι ο γιος του Πτολεμαίου Σωτήρος, επίσης Πτολεμαίος. Λοιπόν, ο Πτολεμαίος με καταγωγή από την Εορδαία ήταν και ο μεγαλύτερος σε ηλικία από όλους, δηλαδή τους πέραγε 3-4 χρόνια όλους. Αυτή ήταν κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, αυτή είναι περίπου 19-29, μια δεκαετία χρόνια έλειξε η εκστρατεία. Ο Πτολεμαίος ήταν 3-4 χρόνια μεγαλύτερός τους. Λυσίμαχος λοιπόν, Πτολεμαίος, η παρέα, Αριστόνους, άγνωστος. Ο Λυσίμαχος είναι γνωστός γιατί μετά ανέλαβε και τον Εύξηνο Πόντο, η Θράκη, στο διαμερισμό της Αυτοκρατορίας. Και από εκεί είναι γνωστό. Ο Πτολεμαίος είναι επίσης γνωστός λόγω Αιγύπτου. Αριστόνους. Καταγωγή από την Μπέλλα. Ο Αριστόνους. Γιος του Ευγενή Μακεδόνα Πισαίου. Ικανότατο σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και μάλλον αυταρχική προσωπικότητα χωρίς περιθώρια συνδιαλλαγής. Ευνόμενος Ολυμπιάδας και μάλλον εραστής της μετά το θάνατο του Φιλίππου. Αρέσκεται το η πατριώτησά μου. Εγώ η πυρότηση είναι και συμβαίνει να με λένε και Λεωνίδα και συμβαίνει να ασχολούμαι και με την εκπαίδευση. Η σύμπτωση με τον Λεωνίδα, τον υπηρώτη δάσκαλο. Τέλος πάντων, η πατριώτησά μου λοιπόν η Ολυμπιάδα, το όνομά της δεν ήταν Ολυμπιάδα, το όνομά της ήταν Μυρτάλη. Ήταν η Αίρια και στο μαντίο της Δοδόνης οι ιερείς της είχαν δώσει το όνομα Μυρτάλη. Το πραγματικό της, το πρώτο της όνομα ήταν. Πολυξένη. Πολυξένη, τους γονείς της τόνου. Μυρτάλη ιερής, Ολυμπιάδα την έβαλε ο Φίλιππος. Επειδή εκείνο τον καιρό που την γνώρισε και την ερωτήθηκε παράφορα σε κάποια τελετή στους καμπύρους της Θράκης, εκεί της είχε ο Φίλιππος, που είχε πάει έτσι να συμμετάσχει. Εκείνο τον καιρό είχε κερδίσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Φίλιππος και γι' αυτό την έβαλε Ολυμπιάδα. Λοιπόν, αρέσει και το λέω προφανώς σε μικρούς η Ολυμπιάδα μας. Και φαίνεται ότι είχε σχέση με τον Αριστόνους, μετά το θάνατο του Φιλίππου. Πευκέστας, καταγόμενος από τη Μίεζα της Μακεδονίας, σωματοφύλακας γιος του Ευγενή Αλέξανδρου, έσωσε τη ζωή του Αλέξανδρου μαζί με τον σωματοφύλακα Λεωνάτο, σώζουν τη ζωή του Αλέξανδρου αυτή, σε μια μάχη της Πενταποταμίας κοντά στο σημερινό Πακιστάν, καλύπτοντας τον Αλέξανδρο με την ιερή ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Πευκέστας κράταγε την ασπίδα του Αχιλλέα. Την ασπίδα του Αχιλλέα, ναι, την είχαν βρει ως ανάθημα, δηλαδή ως αφιέρωμα, όταν πέρασαν τον Εύξηνο Πόντο στην Τρία, και υπήρχε εκεί και την πήρανε και την κράταγε ο Πευκέστας κατά τη διάρκεια των μαχών. Πίθωνας, ο γιος του Κρατέδων με καταγωγή της Αρκομενές της Εορδέας, γενναίος στις μάχες, ίσως ο σοφολογιότατος εκ των οκτώ, ο πιο πνευματώδης και εκείνος που τους έβαζε να προσαρμόζονται στην πραγματικότητα όταν αυτοί κάποιες φορές ξεπερνούσαν τα εσκαμμένα όσον αφορά τις συμπεριφορές τους για κάποια πράγματα που θα πούμε. Περδίκας, γνωστός ο Περδίκας, γιατί ο Περδίκας ανέλαβε την αντιβασιλεία αμέσως μετά τον Αλέξανδρο. Από εκεί είναι γνωστός. Άρα κάποιοι είναι γνωστοί από αυτούς, οι άλλοι δεν είναι. Ο Περδίκας έγινε ο κύριος ρυθμιστής του απέραντου κράτους της Αυτοκρατορίας όταν πέθανε ο Αλέξανδρος. Θέλοντας όμως να συγκεντρώσει την εξουσία, θανάτωσε τον επτεροθαλή αδερφό του Αλέξανδρου και ήρθε σε ρήξη με τους διεκδικητές της διαδοχής. Λεωνάτος, μία επίσης άγνωστη προσωπικότητα. Ένας πολύ ωραίος άντρας, πολύ όμορφος άντρας, είχαμε τις περιγραφές. Παρέθεση σε αυτό. Βέβαια, σου προηγουμένου. Ο Θεοδόνης, αδελφός σου, τώρα που πάνω και βλέπουμε στη Τούμπα, στη Βυργίνα, από κάτω, ο ένας εκ των δύο. Το διοτάφο είναι το Θεοδόνης. Είναι το Θεοδόνης, αδελφός. Ο Λεωνάτος, γιος του Αντέου, καταγωγή από τη Λίγκο, δηλαδή τη Φλόρεντα.
Φλόρια τη λέγανε λίγο, λόγω λίγου, έτσι. Φλωρινιώτης ο Λεωνάτος, ένας ιδιαίτερα όμορφος άντρας, έσωσε του ζωή του Αλέξανδρου και αυτός μαζί με τον σωματοφύλακα Πεφκέστα στην προαναφερόμενη μάχη που λέγαμε, κοντά στο Πακιστάν. Διαφωνούσε με τον περσικό τρόπο συμπεριφοράς που είχαν υιοθετήσει ο Αλέξανδρος και ο Πεφκέστας και λογομαχούσε πολλές φορές με τον Αλέξανδρο γι' αυτό. Η άποψη του Αλέξανδρου σχετικά με το ότι είχε υιοθετήσει ερηματολογική συμπεριφορά των Περσών όσον αφορά κάποιες τιάρες που φορούσε και κάποιες ζώνες, κάποια αξεσουάρ, δεν φορούσε ποτέ περσικά ρούχα 100%, κάποια αξεσουάρ των Περσών φορούσε στην ελληνική στολή και τον κατηγορούσαν γι' αυτό οι άλλοι. Όχι όλοι, κάποιοι σωματοφυλακές ήταν υπέρ της άποψης του Αλέξανδρου, κάποιοι άλλοι όχι. Η άποψη του Αλέξανδρου ήταν ότι το κάνω για λόγους διπλωματίας, για να με νιώθουν οικειότερο και να περνάω τις γραμμές μας καλύτερα όταν συνδιαλέγουμε μαζί τους. Αυτή ήταν η άποψη του Αλέξανδρου. Ο Λεωνάτος είχε άλλη άποψη. Στο Λαμιακό πόλεμο συμμάχησε με τον αντίπατρο μετά το θάνατο του Αλέξανδρου. Για κάποιους λόγους άγνωστους που δεν εξακριβώθηκαν ποτέ, αυτοκτόνησε. Επίσης διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τη χείρα αδελφή του Αλέξανδρου, την Κλεοπάτρα. Ο Φίλιππος είχε κάνει δύο παιδιά με την Ολυμπιάδα, τον Αλέξανδρο και την Κλεοπάτρα. Ο Λεωνάτος, μετά το διαμερισμό της αυτοκρατορίας, είχε σχέσεις με την Κλεοπάτρα ερωτικές, προσδοκούσε να πάρει και τη Μακεδονία. Γιατί είχε πάρει ήδη ένα κομμάτι του Ευξήνου Πόδου, προσδοκούσε να πάρει και τη Μακεδονία. Αυτός είναι ο λόγος, θα δούμε το λόγο για τον οποίο αυτό το μεγαλείο όλο καταρρίφθηκε. Έτσι είναι ίδιο των Ελλήνων να σκοτώνονται μεταξύ τους όταν κάνουν ένα μεγάλο μεγαλούργημα. Η Φεστίωνας, ο επιστήθιος φίλος του Αλέξανδρου, γιος του Αμύντορα, με καταγωγή από την Πέλλα, προστατευτικός πολύ προς τον Αλέξανδρο, θα λέγαμε ότι άτυπα οι άλλοι 7 τον Ιφαιστείωνα, χωρίς να έχει ορίσει ο Αλέξανδρος επικεφαλής των σωματοφυλάκων κανένα, τον Ιφαιστείωνα οι άλλοι 7 τον θεωρούσαν ως έχοντα τον πρώτο και τελευταίο λόγο στα διάφορα συμβούλια που κάνανε μεταξύ τους. Ήταν εγκρατής, τον διέκρινε η διαισθητικότητα στη σκέψη. Μετά το θάνατό του, ο Ιφαιστείωνας λατρεύτηκε ως αφιερωισμένος νεκρός που λειτουργεί διαμεσολαβητικά μεταξύ του κόσμου των θεών και του κόσμου των θνητών. Όταν κάποιος παίρνει μεγάλες διαστάσεις στη συνείδηση των θνητών όταν αυτός πεθάνει και θεωρείται αφιερωισμένος, θάβεται κοντά στα σπήλαια, τα οποία υποτίθεται ότι είναι η είσοδη προς τον Άδη. Εκεί είχε ταφεί και ο Ιφαιστείωνας και υπάρχει στο σπήλαιο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης ένα ανάθημα, ένα αφιέρωμα από κάποιον Διογέννη που προφανώς του αφιερώνει κάποια στήλη στον τάφο του Ιφαιστείωνα μπροστά στο σπήλαιο. Σε ποιο σπήλαιο αφιέρωμα? Ναι, είναι ένα σπήλαιο, ήταν μάλλον ένα σπήλαιο, κοντά στην Πέλλα, το οποίο τώρα έχει εξοριχθεί, διαρριχθεί, έχει κλείσει για λόγους έργων. Έτσι, ήταν μέχρι δεκαετία περίπου του 80. Δεν υπάρχει πια. Αυτή ήταν η 8 έτσι εν ολίγης. Στην Τύρο ποιος τον έσωσε? Στην Πούλιο Γιάννης Τύρο. Ο Λυσίμαχος τον έσωσε. Και του είπε τότε, όπως γράφω και στο βιβλίο, όλα αυτά, θα δείτε πώς γίνονται όλα αυτά τα γεγονότα. Και του είπε τότε ότι από πριν που εσύ δεν θα φοράς τα φτερά του γερατιού. Ο Αλέξανδρος φοράγε μια περικεφαλαία με δυο λευκά φτερά γερατιού. Και μάλιστα ο Αλέξανδρος κάνει μια στιχομηθεία στη γόμη μαζί του, λέει αυτό πως ένα σωματοφύλακα, λέει δεν φοβάμαι τίποτα. Ναι, λέει, αλλά εγώ δεν μπορώ πια να σε σηκώνω συνέχεια τραυματισμένο από τις μάχες και να σε κουβαλάω. Λοιπόν, τέρμα τα φτερά του γερατιού, δεν θα φοράς αυτή την περικεφαλαία, γιατί άλλο να λες, άλλο να λες. Ο Αλέξανδρος έλεγε ότι θέλω να εκτίθουν. Έτσι. Η στρατηγή γίνονται τον καιρό και έγινε βασιλής και στρατηγή επικεφαλής γενικά, δεν έχει σημασία για την ιδιότητα. Δεν ήταν στα μετώπιστα και
τι γίνεται, πείτε μου. Ήταν μπροστά. Λοιπόν, θέλω να εκτίθομαι και του λέω ο Λυσίμαχος, άλλο είναι να λένε ποιος είναι αυτός με τα φτερά και άλλο είναι να λες, ελάτε εδώ, είμαι, σκοτώστε με. Γιατί μια τέτοια στιχομηθεία με τον Λυσίμαχο, όπου ο Αλέξανδρος συμμορφώνεται. Ο Αλέξανδρος συμμορφώνονταν πάρα πολύ στις υποδείξεις των 8, αυτό θέλω να σας επισημάνω. Και για να το δούμε αυτό έτσι πολύ καλά, κάπου είχα ένα δίκο, θα σας διαβάσω εδώ. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από μέσα, βεβαίως, έτσι όπως συνήθως γίνεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στη σκηνή του Δαρίου, όπου ο Δαρίος βρίσκεται με τον αδερφό του τον Ομάρη, με το Σπιθριδάτη, με άλλους στρατηγούς και έχουν καλέσει τον Μέμενονα. Ο Μέμενονας ήταν ο επικεφαλής Έλληνας από τη Ρόδο, ο Μέμενονα ο Ρόδιος, επικεφαλής των Ελλήνων μισθοφόρων της υπηρεσίας του Δαρίου. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν πρόκειται για προδότες. Ναι, ήταν ο Δαρίου. 10-20 περίπου χιλιάδες Έλληνες μισθοφόροι. Δεν πρόκειται ακριβώς για προδότες, θα σας εξηγήσω ακριβώς την κουλτούρα εκείνης της εποχής. Στους πρώτους αποικισμούς φεύγουν, όπως ξέρετε, Παλαιοελλαδίτες, Μεσίνη, Αρκάδη, Κορίθη, Πελοποννήσου, σημερινή Πελοποννήσου, φεύγουν πολλοί τέτοιοι και εγκαθίστανται στην Ιωνία. Όπως επίσης φεύγουν και Θεσσαλοί. Υπάρχουν κάποια κύματα μετανάστευσης. Μιλάμε για πολύ πριν την εμφάνιση των ελληνιστικών χρόνων, έτσι, τρίτη χιλιετία κλπ. Αυτοί εγκαθίστανται εκεί, Ίωνες, ή αργότερα Ίωνες. Αυτοί εγκαθίστανται εκεί. Δαρίος δεν υπάρχει ακόμα. Δεν υπάρχει ακόμα αυτοκρατορία Περσών κλπ. Εγκαθίστανται εκεί και ακμάζουν σιγά σιγά. Τρία, θυμηθείτε, 1200. Όταν ο Δαρίος καταλαμβάνει αυτές τις περιοχές, μέχρι τον Κάφκασο, αντιλαμβάνεται ότι με αυτούς, αυτοί είναι Έλληνες, έτσι, να συζητηθεί. Αντιλαμβάνεται ότι με αυτούς το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να βρει ένα κοινό πεδίο γεφυροποιούς επικοινωνίας και συνεργασίας. Γιατί αντιλαμβάνεται ότι οι στρατοί που βαλάει ο Δαρίος, πλην των Περσών και του τάγματος των Αθανάτων, οι άλλοι είναι στρατηλέματα, δεν είναι τίποτα. Είναι αυτοί που είναι οι πρόγονοι αυτών που βλέπετε να καθαρίζουν τζάμια στις νησίδες σήμερα εδώ. Αυτοί είναι. Είναι πάρα πολύ πια. Ναι. Τέτοια συναθλήματα έχει ο Δαρίος. Ξέρει ο Δαρίος τι έχει, όπως ξέρει και ο Ξέρξης, και αντιλαμβάνεται ότι με αυτούς εδώ τώρα, τους Ίωνες που έχουν εγκατασταθεί εδώ στα παράλια, θα πρέπει να έχουν μια άλλη είδους σχέση. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους καταλάβω αυτούς. Μια άλλη είδους σχέση τους προσεγγίζει. Τι κάνουν αυτοί, τι ξέρουν να κάνουν αυτοί. Αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά τις πολεμικές τεχνικές των Ελλήνων που έχουν μάθει από Λάκωνες, Αρκάδες, Μεσίνιους κλπ. Τις οποίες βεβαίως αναπαράγουν, διατηρούν από γενεά σε γενεά. Ο Δαρίος λοιπόν τους ζητάει συνεργασία. Όχι με την έννοια πάμε να εκστρατεύσουμε, θα αμυνθούμε κατά της εκστρατείας των Ελλήνων. Δεν έχει υπάρξει αυτό ακόμα. Τους ζητάει συνεργασία με την έννοια της μισθοφορικής υπηρεσίας, έτσι. Εξού και όταν ο Δαρίος παρατάσσει τα στρατεύματά του, είναι ο Δαρίος στο κέντρο, οι αθάνατοι, των 10.000 αθανάτων, ισχύει οι Πέρσες, αυτοί, και λέγω τους αθάνατοι, γιατί μου το σκοτώνονταν ένας, όπως ξέρετε, αντικαθίστατο αμέσως. Λοιπόν, οι αθάνατοι, επίλεπτο σώμα, δεξιά, αριστερά, του Δαρίου, εγκατέρευσε το πλευρό 10.000 Έλληνες στο χωριό, 10.000 Έλληνες στο χωριό, και μετά τα συνοθηλεύματα. Αφγανοί, Πακιστανοί και όλα αυτά, έτσι, που, ναι, της Αφρικανικής Υπήρου, με μαστίγωμα και με επικεφαλής πάντα πέρσι, όπου αυτοί δεν είχαν να χάσουν παρά τις αλυσίδες τους, με το να επιτεθούν σε αυτούς που έρχονται απέναντι. Ο Δαρίος, λοιπόν, έχει επί μακρό χρόνο μισθοφορικό στρατό Ελλήνων. Επικεφαλής εκείνη την εποχή αυτών των Ελλήνων μισθοφόρων είναι ο Μένων ο Ρόδιος, ο οποίος τους είχε πει κιόλας στους Πέρσες, και αν τον είχαν ακούσει οι Πέρσες θα τα βρίσκανε σκούρα. Γιατί μόνο από Έλληνες μπορείς να τα βρεις σκούρα. Τους είχε πει ότι η καμένη γη, τα καίμε όλα, κατεβαίνανε τώρα αυτοί. Είχαν περάσει τον εύξενο πόντο και ερχόντουσαν.
40.000, 45.000 στρατός, 100.000 κόσμος. Όλος ο κόσμος ήταν έμποροι, γυναίκες, παιδιά, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Δεν ήταν ένα στράτευμα, ήταν ένας λαός που κατέρευε. Λοιπόν, και τους είχε πει, καμένη γη, τους κόβουμε τον ανεφοδιασμό και επιτίθομαι στη Μακεδονία με τον ναυτικό. Από τη θάλασσα. Οι Πέρσες το είχαν θεωρήσει υπερβολή. Σιγά τώρα, για αυτά τα τσογλάνια, έτσι τα θεωρούσαν, δεν είχαν τον Αλέξανδρο κατά μου, μια παρέα από τσογλάνια. Με το γιο του Φιλίππου. Αυτό το γιο της Ολυμπιάδας, αυτής της περίεργης, που κάνει μυστήρια περίεργα. Της μάγισσας. Αυτό είχαν κατά οι Πέρσες. Ο γιος του Φιλίππου και της μάγισσας, με μια παρέα, τι θέλουν από μένα, έλεγε ο Δαρίος, Μένωνα, τι θέλουν από μένα, ποιοι είναι αυτοί και τι θέλουν από μένα. Ο Μένωνας λοιπόν τους είχε πει ότι θα κάψουν γη, να μην έχουν αρφοδιασμό, να τα βρουν σκούρα και από εκεί και έπειτα η νίκη είναι δικιά μας. Η στρατηγία όμως το είχαν θεωρήσει υπερβολή, σιγά μην κάψουν τις περιουσίες μας και τη γη μας, επειδή έρχονται 40.000 Έλληνες, ξέρω εγώ τι. Με επικεφαλής κάποια παιδαρέλη. Και δεν είχαν δεχθεί το σχέδιο. Θέλω λοιπόν τώρα να σας διαβάσω αυτή μια στιχομυθία που γίνεται μέσα στο παλάτι του Δαρίου που έχουν καλέσει το Μένωνα και του λένε τι είναι αυτή, τι είναι αυτά τα παιδιά, τι είναι αυτή την τύπη. Και λέει ο Μένωνας. Τους γνωρίζω από τότε που ήταν παιδιά και τρέχανε ιδρωμένα στα δασίλια της Μίεζας, παίζοντας πόλεμο με ψεύτικα όπλα, είπε ο Μένων. Πολλά δειλινά μετά το εξαντλητικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους, το σκάγανε και έρχονταν σε μένα και τους έβαζαν να μου απαγγέλουν στίχους από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Κι ύστερα τους φύλευαν γλυκίσματα από καρυδά του μελωμένο κρυθάλευρο, που δεν τους δίνανε ποτέ στο Σισίγγλιο για να μην παίρνουν βάρος. Μένων τους έδινε κρυφά κανένα. Τους μάθανα να μιλάνε περσικά, να χαρτογραφούν και να κατοπτεύουν υποθετικά πεδία μαχών και να αγαπάνε τα κορίτσια που τα βλέπανε σπάνια. Εδώ ο Μένων ήταν η μέτωρας αυτών των παιδιών τώρα που ερχόντουσαν εναντίον. Εσύ είσαι συναισθηματικά δεμένος μαζί τους, είπε ο Μάρης. Ο Μάρης ήταν αδερφός του Δαρίου. Πώς θα τους αντιμετωπίσεις τη μάχη. Εύλογο ερώτημα. Κάποιου που ακούει τον άλλο να λέει παιδάκια, τα μάζευα, μου λέγανε βήματα, τους έδινα κρυθάλευρο, τους μάθανα φερσικά. Πώς θα τους αντιμετωπίσει τη μάχη. Ο Μένων δεν μίλησε. Προσέξτε λίγο αυτό. Πέρασε και το χέρι του αργά στο φαλακρό του κεφάλι. Τον κούραζε να εξηγήσει στον Πέρση ότι οι συγκροτημένες προσωπικότητες έχουν τουλάχιστον ένα χαρακτηριστικό. Τη δύναμη της σκέψης του νου που μπορεί να καθυποτάξει το θυμικό, το συνέστημα δηλαδή, στο οποίο κρύβεται το συναισθηματικό μέρος της ψυχής. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι επαγγελματική διοντολογία, management. Δηλαδή. Σήμερα στο management διδάσκεσαι ότι αν είσαι manager, αν είσαι προϊστάμενος διευθυντής, είναι πολύ φυσικό κάποιους υφισταμένους να τους συμπαθείς περισσότερο από κάποιους άλλους. Ωστόσο, σου λέει το management ότι αυτό δεν πρέπει ουδέποτε να το εκδηλώσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει αντιληπτό. Εδώ μένω, τι λέει. Λέει ότι βαριότανε να εξηγήσει στον Πέρση, αν δεν καταλάβει τώρα ο Μάρης, ότι οι συγκροτημένες προσωπικότητες, σαν κι αυτόν δηλαδή, θεωρούσε ότι είναι αυτό που συγκροτημένες προσωπικότητες, έχουν τουλάχιστον το χαρακτηριστικό της δύναμης του νου που μπορεί να καθυποτάξει το θυμικό στο οποίο κρύβεται το συναισθηματικό μέρος της ψυχής. Αυτό είναι μάθημα μάνατσμα για τους σημερινούς μάνατσμα. Οπότε δεν το είπε αυτό, βαριόταν λέει να το πει, δεν το είπε, το σκέφτηκε και απάντησε είμαι επαγγελματίας κύριε μου. Απάντησε στον Μάρη για το πώς θα τους αντιμετωπίσει. Ο Μένων έχει πολεμήσει για μας, είπε ο Δαρίος τον αδελφό του. Είναι δικός μας. Σε ευχαριστώ αυτό. Ο Μάρης χτύπησε τα χέρια και ένας πελώριος ευνούχος εμφανίστηκε από το πουθενά. Ο Μάρης έγνεψε και ο ευνούχος σερβίρισε στο Μένωνα κρασί που το πιούν ορούφι. Δεν μου λες Μένωνα, ρώτησε ο Μηθριδάτης. Είναι και αυτοί οι επαγγελματίες.
Δηλαδή αυτοί τι θα κάνουν όταν θα σε δούνε. Εσύ μας είπες ότι είσαι επαγγελματίας. Αυτοί είναι και αυτοί οι επαγγελματίες. Και λέω ναι. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα επηρεαστούν συναισθηματικά όταν θα με αντικρίσουν στη μάχη. Τον Αλέξανδρο τον επηρεάζουν, ρωτάει ο Μάρης. Αν οι άλλοι επηρεάζουν τον Αλέξανδρο. Και απαντάει. Ο Μένων που τους ήξερε από μικρά παιδιά. Πολλοί. Άλλωστε δεν υστερούν σε τίποτα από αυτόν. Απλώς δεν είχαν πατέρα τον Φίλιππο. Διαφορετικά ο καθένας τους θα μπορούσε να είναι στη θέση του Αλέξανδρου. Είχαν την ίδια παιδεία, τους ίδιους δασκάλους και κυρίως έχουν το ίδιο όραμα φυτεμένο στο μυαλό τους, κλεισμένο καλά στις περικεφαλές τους, για να τους οδηγεί όταν τις φοράνε τη μεγάλη Ελλάδα. Η ιδέα της κυλάει στο αίμα τους και κυματίζει στα περίπατα λοφεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ήταν αυτή η παρέα. Αυτή η παρέα των 8, η οποία στη μάχη βάδιζε, υπήσιτανε και ο Αλέξανδρος με την πάντα, με το σχήμα της σφήνας, του τριγώνου. Δηλαδή εδώ ο Αλέξανδρος, φανταστείτε ένα τρίγωνο, όπου εδώ είναι ο Αλέξανδρος, στο κέντρο, στην πλατιά γραμμή, και αυτοί κλείνουν 4 και 4. Κλείνουν τον Αλέξανδρο σε ένα τρίγωνο. Και όταν αυτή η σφήνα των 8 έβγαινε μπροστά, δεν πέρναγε τίποτα από πουθενά, δεν μπορούσε να περάσει τίποτα από πουθενά. Αποδεκατιζόντουσαν τα πάντα. Άνθρωποι, άλογα, στρατήλοι. Αυτοί οι 8. Θέλω δηλαδή να σας πω ότι δεν μάθαμε ποτέ ότι ο Αλέξανδρος βεβαίως και ήταν ο ηγεμόν, γιατί ήταν γιος του Φιλίππου. Θα μπορούσαν να ήταν ηγεμόνες οποιοδήποτε από τους 8, αν ήταν ένας εξ αυτών γιος του Φιλίππου. Είχαν τις ίδιες ικανότητες. Και ποτέ δεν θα μπορούσε ο Αλέξανδρος να υλοποιήσει το όραμα της Μεγάλης Ελλάδας, εάν δεν είχε αυτούς, οι οποίοι ακόμα και στα πεδία των μαχών όταν βρισκόντουσαν, τα πεδία των μαχών που φτιάχναν, που βρισκόντουσαν σε αποστάσεις μεταξύ τους 500 χιλιόμετρων. Πρώτος από τον τελευταίο, ο Αλέξανδρος κέντρο. Από εκεί έπειτα οι υπείς, οι μοίρες του υπηκού, μοιραζόντουσαν με επικεφαλής αυτούς τους 8. Ο Λεωνάτος από τη μια πλευρά ή ο Ηφαιστείωνας από την άλλη. Πώς επικοινωνήσει με τον Αλέξανδρο, δηλαδή τι θα κάνει. Καταβούληση. Ούτε ο Αλέξανδρος μπορούσε να του πει τι θα κάνει. Δηλαδή επαφίωτο σε αυτούς τι θα κάνει. Φυσικά και ο Παρμενίων, ο Μέγας Στρατηγός. Ναι, ναι, βέβαια, συνολικά θέλω να πω, αυτοί οι 8 δεν ήταν κάποιοι που εκτελούσαν εντολές. Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκείνο. Κάναν ένα συμβούλιο πριν από, το οποιοδήποτε διάβημα, επιχειρηματικό διάβημα. Κάναν ένα συμβούλιο, αλλά από εκεί έπειτα, στο διατάφτα, στην κρίση σας. Κάντε ό,τι νομίζετε. Γιατί μπορεί αυτά που λέμε στο συμβούλιο να μας βγουν. Στην πράξη. Από εκεί έπειτα, κάντε ό,τι νομίζετε. Και έχουμε κατ' επανάληψη σε μάχες. Το ότι κάνουν ό,τι νομίζουν. Και όχι μόνο ότι κάνουν ό,τι νομίζουν, αλλά και σε κάποιες μάχες που δεν συμμετέχει ο Αλέξανδρος. Του λένε τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να συμμετάσχει, και θα πάνε αυτοί και πάνε αυτοί. Άρα λοιπόν, ένα πρώτο συμπέρασμα από άψη ιστορικής αλήθειας είναι ότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι. Αυτοί λοιπόν που γέννησαν την Καρδάρα μεγάλα και έφτιαξαν αυτή την αυτοκρατορία. Αυτοί οι ίδιοι μετά το θάνατο του Αλέξανδρου έδωσαν μια κλωτσιά στην Καρδάρα με τον Γάλα και την κάνανε την αυτοκρατορία Λαμπόγιαλο που λένε κοινώς. Ας δούμε τα αίτια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αίτια ξεκινάνε από τους ίδιους τους δασκάλους. Λεωνίδα, Αριστοτέλη, Θεόφραστο, Λυσίμαχο, και δάσκαλος Λυσίμαχος. Μενεκλείου, τους έκανε μαθηματικά, ο Θεόφραστο τους έκανε λογοτεχνία και ρητορική. Και ο Θεόφραστος τους έκανε και αττική διάλεκτο, γιατί αυτοί μιλάγανε όπως μιλάνε οι απόγονοι του σήμερα και δεν το ξέρουν, με το ρου. Παχύ λου, δεν μιλάνε οι Θεσσαλονικοί και οι Μακεδόνες. Και δεν λένε πάνε να φέρεις ένα ποτήρι νερό, πάνε, πάνε, αντιπήγαινε. Το πάνε είναι πληθυντικό, δεύτερο πληθυντικό. Λέει πάνε, πάνε εκεί πέρα, λένε οι Μακεδόνες σήμερα, οι Θεσσαλονικοί. Και μιλάνε με το ρου, ναι, αυτή
είναι η λεγόμενη αιωλική διάλεκτο. Έτσι μιλάει αυτή. Διαολής. Την οποία η αιωλική διάλεκτο μιλάνε. Οι Θεσσαλοί και μιλάγανε. Οι Θεσσαλοί, οι Μακεδόνες και οι Λέσβοι. Και μάλιστα μεταξύ τους, πολλές φορές, λέει ας πούμε ένας Θεσσαλονικιός, ρε εσύ πήγα στη Μυτιλίνη και έχουμε κοινή διάλεκτο, πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρουνε ότι οι Θεσσαλοί, οι οποίοι επίσης μιλάνε αιωλική διάλεκτο, ήταν οι πρώτοι έπικοι της Μυτιλίνης, με βασιλιά τον Μάκαρα. Γι' αυτό και μετέφεραν τη διάλεκτο. Αυτή τη στιγμή, όπως μιλάει η Θεσσαλονική, που κάνει ο Λαζόπουλος σατυρικά σχόλια, ο Λαζόπουλος είναι από τη Θεσσαλία. Έτσι μιλάνε και οι Θεσσαλονικείς όμως. Έτσι μιλάνε και οι Λέσβοι. Αιωλική διάλεκτο. Ο Θεόφρας τους έκανε μαθήματα Αττικής διαλέκτου. Γιατί όταν θα βρίσκεστε σε κανένα συνέδριο έτσι, με τους Αθηναίους, να μην μιλάτε έτσι, να μιλάτε την Αττική διάλεκτο. Ο Θεόφραστος έκανε μαθήματα Αττικής διαλέκτου. Αυτά στη σχολή βασιλικών ακολούθησε. Μαθήματα Αττικής διαλέκτου, φιλοσοφία, μαθηματικά ο Μενεκλής. Λοιπόν, ό,τι μαθήματα μπορεί να φανταστεί, βιολογία κλπ. Γινόντουσαν στη σχολή και πολλή φιλοσοφία, γινόντουσαν στη σχολή βασιλικών ακολούθων που ήταν επικεφαλής ο Αριστοτέλης. Εκεί ο Φίλιππος δίδασκε διπλωματία. Ο Φίλιππος ο ίδιος δίδασκε στη σχολή βασιλικών ακολούθων, δίδασκε δημόσιες σχέσεις και διπλωματία. Και αξίζει έτσι ένα μικρό αποσπασματάκι την ώρα που διδάσκει ο Φίλιππος, τι λέει. Στο κεφάλαιο χρόνια μαθητείας, μάθημα με τον Φίλιππο. Η πρώτη συνάντηση για μάθημα με τον Φίλιππο είχε οριστεί στο έθριο του Ιερού των Νυφών. Υπάρχει ένα δασίδιο πλήττει Ιερών Νυφών, εκεί στη Μίεζα. Υπάρχει ακόμα. Πολλά μαθήματα γινόντουσαν στο ύπαιθρο, έτσι. Και ακόμα υπάρχουν και τα έδρανα. Ο Φίλιππος είχε αρχίσει την επιθεώρηση στο τμήμα των 16 παραταγμένων βασιλικών ακολούθων. Δηλαδή, ένα τμήμα των 16 ατόμων σήμερα έχει με τον Φίλιππο. Την ίδια στιγμή ένα άλλο τμήμα των 16 ατόμων, 50 ήταν. 50. Την ίδια στιγμή ένα άλλο τμήμα των 16 ατόμων έχει μάθημα με τον Αριστοτέλη, κάπου αλλού. Την ίδια στιγμή ένα άλλο τμήμα των 16 ατόμων που έκανε μάθημα με τον Θεόφραστο. Άρα ο Φίλιππος είναι στο τμήμα τώρα των 16 που έχουν μάθημα μαζί του. Επιθεώρησε λέει το τμήμα των 16 παραταγμένων βασιλικών ακολούθων που έστηκαν μπρος του, σαν μαρμαρωμένοι, μέχρι να περάσει και τον τελευταίο. Συγχρόνως είχε αρχίσει και την εισήγησή του. Δηλαδή προχώραγε, τους έβλεπε και μίλαγε. Όταν ήμουν στην ηλικία σας, έζησα 3 χρόνια στη Θήβα, κοντά στον Επαμεινόνα, και έμαθα από αυτόν την τεχνική του πολέμου. Τη φάλακα, ο Φίλιππος την είχε διδαχθεί από τον Επαμεινόνα. Μαθήτευσα κοντά στον Πυθαγόριο φιλόσοφο Λύση τον Ταραντίνο. Η Ταραντίνη ήταν στη Σικελία. Και έμαθα από αυτόν ότι ο άριστος πρέπει να προείσταται. Στην πολιορκία της Μεθόνης έχασα το ένα μου μάτι από βέλος και από τότε έμαθα να χρησιμοποιώ περισσότερο τη διπλωματία από ότι την Ανδρία. Περνούσε μπροστά τον ηφαιστείωνα τώρα, κοντοστάθηκε. Κοίταξε την πράσινη φασμάτινη ζώνη του ηφαιστείωνα, η οποία σήμαινε ότι ο φέρον αυτήν διοικούσε το τμήμα για αυτό το δεκαήμερο. Επιμελητές. Το δεκαήμερο είναι η ηφαιστείωνα, που είναι μια πράσινη ζώνη. Επικεφαλής του τμήματος. Το άλλο δεκαήμερο είναι ένας άλλος. Άρχισε να τη λύνει. Ο ηφαιστείωνα ένιωσε να τον περιλούζει υδρότας. Το αφαιρούσε τη διοίκηση. Το να αφαιρέσει την δημιουργία γνωρίζοντας με τη ζώνη ήταν μόνο. Υποτιμητικό. Ο Φίλιππος την έλυσε, την ξαναπέρασε πιο χαμηλά στη μέση του ηφαιστείωνα και την ξανάδεσε με διαφορετικό τρόπο. Το προσπέρασε και συνέχισε. Λέει προς τη διόρθωση. Ο διπλωμάτης έχει ως κύριο όπλο του τη διαπραγμάτευση, είπε. Και χωρίς να ολοκληρώσει την επιθεώρηση, έκανε μεταβολή και κάθισε στη λίθινη έδρα. Ηφαιστείωνα, μοιραστείτε πινακίδια γραφής και δέλτες.
αυτό που λέμε σήμερα εμείς σημειώσεις, blog, πινακή διαγραφής και δέντες για να γράψουν, να μιλάνε. Γράφω από κάτω στην υποσημείωση μικρά και λεπτά χαρτόνια για ανοιχτές επιστολές. Δέντες της ιστορίας που λέμε. Έτσι. Η βασιλική ακόλουθη πήρα τις θέσεις του στα αλήθινα καθίσματα. Δηλαδή, στρατηγέ, το όπλο της διαπραγμάτευσης είναι ισχυρότερο από το κυρτό ξύφος του υπηκού και από τη μακεδονική φάλαγγα, ρώτησε ο Αλέξανδρος τον πατέρα. Ήση αντιμετώπιση, δεν έχει σημασία γιατί ήταν ο γιος του, έτσι. Το όπλο της διαπραγμάτευσης του λέει είναι πιο ισχυρό από την κυρτή σπάθα της φάλαγγας. Θα σου απαντήσω έμεσα, Αλέξανδρε, και διάλεξε εσύ το ισχυρότερο όπλο. Στη δόξα των πολεμικών κατορθωμάτων, λέει, μετέχουν όλοι όσοι πολεμούν. Ενώ η δόξα των διπλωματικών επιτυχιών ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν που διαπραγματεύεται. Διαλέγω τα πολεμικά όπλα ως ισχυρότερο του όπλου της διαπραγμάτευσης, γιατί τη δόξα θέλω να τη μοιράζω με τους συντρόφους μου, είπε σταθερά ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος ερχόταν πάντα σε σύγκρουση με τον Φίλιππο. Ο Αλέξανδρος ήταν πιο πολύ γιος της μάνας του. Με τον Φίλιππο είχε μια, πάντα έτσι μια διάσταση. Ήταν ένας εγωισμός μεταξύ πατέρα και γιου και οι δυο θέλουν να καταξιωθούν. Ο Φίλιππος ανασήκωσε τους ώμους και συνέχισε. Ο διαπραγματευτής πρέπει να διακρίνεται από ψυχραιμία, εχεμήθεια, λογική και αυτοπεποίθηση, καλυπτόμενος... Κοιτάξτε τι λέει, είναι μαθήματα που γράφονται στα βιβλία σήμερα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο διαπραγματευτής, δηλαδή ο δημοσιοσχεσίτης, πρέπει να διακρίνεται, λέει, από ψυχραιμία, εχεμήθεια, λογική και αυτοπεποίθηση, καλυπτόμενος από μια φαινομενική αδιαφορία, η οποία του επαυξάνει τη θέση ισχύως στα μάτια των άλλων διπλωματών. Δεν έχεις ένα ύφος του τύπου, δεν μας πειράζει. Κατά τη διαπραγμάτευση, λέει, δεν φιλοσοφούμε. Στη φιλοσοφική συζήτηση κυριαρχεί η ανιδιοτέλεια. Στη διαπραγμάτευση κυριαρχεί ο ανταγωνισμός, θεμητός ή αθέμητος, με στόχο τη νίκη κέρδος, εδαφικό ή οικονομικό. Ο διαπραγματευτής δεν λέει ποτέ ολόκληρη την αλήθεια. Λόγια του Φιλίππου Πλούταρχος, Διόδωρος Κελιώτης, Αριανός. Ο διαπραγματευτής δεν λέει ποτέ ολόκληρη την αλήθεια. Τη συγκαλύπτει με φιλοφρονήσεις και κολακίες. Γι' αυτό και δεν πρέπει να ξεχνάτε το φόβο τους δανάους και δώρα φέροντες. Προσέξτε όμως κάτι σημαντικό. Η συγκάλυψη της αλήθειας δεν σημαίνει ότι τα επιχειρήματα των διαπραγματευτών δεν πρέπει να είναι σαφή και ειλικρινά. Μα αυτό είναι αντιφατικό, είπε ο Αλέξανδρος. Και εγωιτευτικό, αντέτεινε ο Φίλιππος. Εφόσον με αληθινά επιχειρήματα πείθεις τον άλλον για κάτι που δεν είναι εξ ολοκλήρου αλήθεια. Δηλαδή, τι λέει ο Φίλιππος, ό,τι λέμε στα μαθήματα δημοσίων σχέσεων. Δεν λες ψέματα όταν κουβεντιάζεις και διαπραγματεύεσαι. Δεν λες ψέματα. Αλλά δεν λες ολόκληρη την αλήθεια. Ή λες ωραιοποιημένες αλήθειες. Ή αποκρύπτεις μέρος της αλήθειας. Αποκρύπτεις μέρος της αλήθειας σημαίνει λέω ψέματα. Λέω ψέματα είναι να λέω κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι αλήθεια. Ποτέ ο διαπραγματευτής δεν λέει ψέματα. Δεν τα λέει όλα. Ή λέει αλήθειες ωραιοποιημένες. Τέτοια μαθήματα τους έκανε ο Φίλιππος. Για να περάσω και σε δύο μεγάλα ψεύδι, τα οποία δεν πάω να τα λέω, να τα γράφω, να τα στέλνω σε επιστολές, σε υπουργεία κλπ. Πρώτο ψεύδος, το οποίο υπάρχει, ήμουν και στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, καλά το ξέρω χρόνια, αλλά το είδα πάλι πρόσφατα. Στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο, υπάρχει στον τοίχο, περίπου όσο είναι το μεγάλο, στα αγγλικά και στα ελληνικά, ο όρκος, λέει, που έδωσε ο Αλέξανδρος στην Όπη, την πόλη Όπη, παρουσία 10.000 περσόνων. Υπάρχει ένα κείμενο, θα σας πω τι λέει το κείμενο αυτό, το οποίο κείμενο είναι γραμμένο στα βιβλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διδάσκονται τα παιδιά αυτό το κείμενο ως όρκο του Αλέξανδρου. Και έχει γίνει ακόμα και πλακέτες, πως είναι ο όρκος του Ιπποκράτη που μπορείς να πας στην πλάκα στο μοναστηράκι και θα βρεις σε πλακέτες, τον παίρνει οι γιατροί, τους βάζουν, τον βάζουν στα γραφεία τους. Έχει γίνει και σε πλακέτες έτσι, στα τουριστικά είδη, που μπορείς να τον αγοράσεις. Τον όρκο του Αλέξανδρου στην Όπη. Τι λέει αυτό το κείμενο, το οποίο επαναλαμβάνω, από τότε που ήμουν φοιτητής
υπήρχε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Αγγλικά, ελληνικά, φανταστείτε τον κόσμο που περνάει και το βλέπει και το διαβάζει και το αναπαράγει ως αλήθεια. Τι λέει αυτό? Λέει ότι όντως ο Αλέξανδρος στην Όπη, στην πόλη Όπη, συγκέντρωσε παρουσία 10.000 στρατού Ελλήνων και Περσών, Περσών που ήταν πλέον με τους Έλληνες. Έβγαλε ένα λόγο. Θα σας πω πρώτα τι λέει αυτό και μετά θα σας πω ποια είναι η αλήθεια. Αυτό λέει λοιπόν ότι ο Αλέξανδρος, και θα το θυμηθείτε τώρα που θα σας το πω, γιατί σίγουρα το έχετε ακούσει, λέει ότι ο Αλέξανδρος είπε, παρουσία 10.000 στρατιωτών και αξιωματικών, είπε ότι από τώρα και στο εξής, ήταν στο τέλος της εκστρατείας, έτσι είχε γίνει η εκστρατεία, η κατάκτηση, από τώρα και στο εξής, θέλω να ξέρετε ότι πάντοτε και ιδίως από τώρα και στο εξής, εκτιμώ, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν βάρβαροι και Έλληνες. Υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι συμπεριφέρονται ως βάρβαροι και υπάρχουν βάρβαροι οι οποίοι συμπεριφέρονται ως Έλληνες, αντιρατσιστικά αυτά, έτσι. Και θέλω να ζήσετε με ομόνοια και αγάπη μεταξύ σας και στην περίπτωση που θα υπάρχουν κάποιες διαφορές, στους κατατόπους έπαρχους που είχε ορίσει συνήθως έναν Έλληνα, έναν Πέρση, δηλαδή πώς να ελέγξει αυτό το πράγμα που είχε φτιαχτεί. Στους κατατόπους έπαρχους θα μπορείτε να βρίσκετε το δίκιο σας και σε μένα, όταν και εφόσον είμαι πρόσφορος, δεν έχω καμία αντίρρηση. Από εδώ και στο εξής λοιπόν, εύχομαι ο Θεός, ένας. Εύχομαι ο Θεός να σας προστατεύει, να σας δίνει δύναμη και να ζείτε με ομόνοια και αγάπη. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ένα πρώτα απ' όλα διρατσιστικό μήνυμα. Δεν υπάρχουν βάρβαροι και Έλληνες. Ξέρω πολλούς Έλληνες που συμπεριφέρονται ως βάρβαροι και αντίστοιχα. Και έχουμε και μία δήλωση περί ενός Θεού. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ποτέ. Αυτό το κείμενο είναι ένα κείμενο που το 1956 ο φιλόλογος και πολιτικός Ζαλοκώστας, καταξιωμένος φιλόλογος και πολιτικός Ζαλοκώστας, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Αλέξανδρος ο πρόδρομος του χριστιανισμού». Όντας χριστιανός ο Ζαλοκώστας και θέλοντας έτσι να δείξει αυτό που και η μάνα μου που είναι 82 χρονών, που κάναμε κάποια σύντηση κάποια φορά, και τη είπα, ρε μάνα, της το ξέρεις ότι αυτό ο Αλέξανδρος δεν έχει σχέση με το Θεό. Γιατί δεν μου λέει ο Αλέξανδρος, δεν πίστευε στο Θεό, Αλέξανδρος, όταν είναι ένα Θεό, το μοναδικό, έτσι δεν θέλει η προσήχηση, λιγάκι γυναίκα. Λοιπόν, τι σχέση με τον Αλέξανδρο με τον Άγιο Μοναδικό Θεό, αυτό είναι άγνωστο. Τι έγινε στην Όπη? Στην Όπη όντως συγκεντρώθηκε 10.000 στρατός και δεν έχετε παρά να πάτε στο Διόδωρο Σκελιό, τα έχω αυτά εδώ μέσα. Έχω και του Ζαλοκώστα το κείμενο, πότε γράφτηκε, γιατί γράφτηκε και ποιο είναι το κείμενο το πραγματικό. Όντως ο Αλέξανδρος συγκεντρώνει στην Όπη 10.000 κόσμο όταν πια θέλουν να έχουν απειρδίσει και θέλουν να γυρίσουν. Έτσι, γιατί είπαμε να καταλάβουμε την Περσία, δεν είπαμε να φτάσουμε στα πέρατα της Οικουμένης που την έχετε δει τρελή, 6-8, επικεφαλή σύμβουλη και μας παρασύρεται στο χαμό. Θέλουν να γυρίσουν, έχουν περάσει 10 χρόνια, 8 ήταν τότε στην Όπη. Να γυρίσουν πάλι στην πατρίδα, τέλος, εντάξει, το κάνουμε. Είπαμε να πάμε στην Περσία, να εκστρατεύσουμε κατά τον Περσό. Εδώ έχουμε φτάσει στην Ινδία. Ναι. Λοιπόν. Ναι, συγγνώμη, είχε αφήσει και μερικού. Ναι, τότε που σ' άφησε. Τότε που σ' άφησε. Εδώ ακριβώς. Πάντρεψε με πριγκίπισες. Θα το πούμε γι' αυτό. Θα το πούμε γι' αυτό. Τι έγινε ακριβώς. Για τους γάμους λέτε, τους ομαδικούς γάμους. Βεβαίως. Θα το πούμε γι' αυτό. Που κάποιοι θα σου πούνε, μα πάντρεψε Έλληνες με Περσίδες, άρα ήταν αντιρατσιστής. Θα το πούμε γι' αυτό. Μια στιγμούλα ένα-ένα. Στην Όπη λοιπόν, τι λέει. Του συγκεντρώνει και βγάζει ένα λίβελο επιθετικότατο εναντίον του ελληνικού στρατού κυρίως και τους λέει, ρε εσείς που σας πήρε ο Φίλιππος από Βοσκούς, σας έβαλε στολές, έχετε κερδίσει τα χρήματα του Ντουνιά, γιατί φέρνουν χρήματα, έτσι, πολλά χρήματα και από τα λάφυρα, πέρα από την ιστοδοσία, η οποία είχε από την αρχή εξασφαλιστεί για το τι θα παίρνει ο Πέας, τι θα παίρνει ο Τοξότης, τι θα παίρνει ο Πεζικάριος κλπ.
Ρε εσείς ο Φίλιππος σας μάλεψε από βοσκούς εγωπροβάτων, σας έκανε στρατιώτες, από εκεί ξεκίναγε, έτσι, από τον Φίλιππο. Γιατί είχε και παλέμαχους μαζί, οι οποίοι παλέμαχοι θέλανε να γυρίσουν κυρίως. Και τώρα που έχουμε πετύχει αυτό που έχουμε πετύχει και έχουμε φτάσει στα πράγματα της οικουμένης, θέλετε να μας αφήσετε, γιατί θέλανε να, όσοι θέλετε μείνετε, οι άλλοι θέλουν να φύγουν. Θέλετε να μας αφήσετε και να φύγετε. Ωραία, ρε, φύγετε. Πηγαίνετε στη Μακεδονία. Αυτά λέει ακριβώς. Θα τα βρείτε μέσα εδώ, στην Όπειρο. Πηγαίνετε στη Μακεδονία και πείτε στους πατριώτες ότι αφήσατε τον βασιλιά σε εκτεθεί μέρα ανάμεσα και μόνο του ανάμεσα στους βαρβάρους με λιγοστό στρατό. Εκεί τους φιλοτίμησε λιγάκι, αγκαλιαστήκανε, φιληθήκανε, εντάξει μαζί σου κλπ. Εν συνεχεία έκανε αυτό που είπατε, με επικεφαλή στον κρατερό. Όσοι θέλανε να γυρίσουν, τους άφησαν. Αυτό είπε στην Μακεδονία. Καμία σχέση με ένα και μοναδικό Θεό, με βαρβαρούλιδες και Έλληνες που αυτό, όποιος δεν είναι Έλληνας. Λοιπόν, δεύτερο ψέμα. Στα βιβλία. Και όταν είμαστε εμείς στο εξατάξιο γυμνάσιο, σε κάποια βιβλία, και σήμερα στα βιβλία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα βρείτε, νομίζω της τρίτης γυμνασίου, θα βρείτε μεσαιωνική γραβούρα όπου δείχνει τον Αλέξανδρο Γόνατιστο να προσκυνάει τον αρχιερέα Ζαντούς, τον Ιουδαίο αρχιερέα Ζαντούς, όταν η Ιερουσαλήμ παραδίδεται και ο αρχιερέας δίνει το κλειδί της πόλης. Δείχνει λοιπόν η γραβούρα τον Αλέξανδρο Γόνατιστο, τον αρχιερέα Όρθιο με τα άφια, τον Ιουδαίο, έτσι, Παλαιά Διαθήκη δηλαδή. Όρθιος, με τα άφια, έχει και μια τιάρα εδώ που γράφει ένα τετραγράμματο όνομα, το όνομα Γιαχδέ, που σημαίνει Θεός. Και ο Αλέξανδρος Μαρτυρός πίσω δείχνει Έλληνες πολεμιστές και πίσω τον αρχιερέα ιερείς, οι οποίοι κρατάνε δώρα προφανώς και δίνει ο αρχιερέας Ζαντούς του κλείου της πόλης. Δηλαδή ο Αλέξανδρος προσκύνησε τη θρησκεία του ενός κοινωνικού θεού του Γιαχδέ, αυτό θέλει να σου περάσει, όταν κατέλαβε την Ιερουσαλήμ και του έδωσε ο Ζαντούς το κλειδί. Ουδέποτε ο Αλέξανδρος πήγε στην Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ ήταν μια ελάσσονο σημασία πόλης, που σιγά να μην πηγαίνει ο Αλέξανδρος ή οι σωματοφύλακες να παραλαμβάνουν τις πόλεις που επαραδίδονται αμαχητοί. Μικρούλες πόλεις που παραδίδονται αμαχητοί. Τι κάνανε, στέλνανε βασιλικούς ακολούθους. Παιδιά που είχαν τελειώσει τον έκτο χρόνο της σχολής και κατά φουρνιές αντικαθιστούσαν νεκρούς τους στρατεύματος και πηγαίναν από τη Μακεδονία στη Περσία. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, για να αποκτάνε και εμπειρία οι νεολαίοι, μόλις είχαν τελειώσει η σχολή βασιλικών ακολούθων, είχαν έρθει από τον Αριστοτέλη δηλαδή, είχαν τελειώσει τα 6 χρόνια αυτοί. Τους έστειλε, παραδίδεται η τάδε πόλη, πηγαίνετε να πάρετε τη φράγμα. Ποτέ δεν πήγε ο Αλέξανδρος εκεί. Είναι κάποιοι μύθοι αυτοί τους οποίους πρέπει, καταλαβαίνετε τους λόγους. Είναι κάποιοι μύθοι τους οποίους πρέπει να τους πούμε όσον αφορά την πραγματικότητα. Καλά κύριε γράφουμε εκεί που ναι. Το ανάτησε. Ένας ζωγράφος κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, ποιητική αδεία, ζωγραφική αδεία, ζωγραφίζει ό,τι θέλει. Ο Ζαλοκώστας γράφει ιστορικό με τη στόχη του 1954 και βάζει ότι στην Όπη είπε αυτά που δεν υπόθηκαν ποτέ. Βέβαια, το νεοελληνικό ραγιάλικο κράτος αυτά τα είχε να παράγει και σας είπα, στην Θεσσαλονίκη υπάρχει η επιγραφή αυτή. Στην πλάκα μπορείς να τη βρεις σε πλακέτες να τη βάλεις στο γραφείο σου. Αυτά που είπε δίθεν ο Αλέξανδρος στην Όπη και στα βιβλία ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επανέρχομαι λίγο στα της αυτοκρατορίας. Ποιοι φταίνε για αυτό που έγινε. Καταρχήν φταίνε οι ίδιοι δάσκαλοι που άρχισαν να λέω ότι ήταν πολλοί και τους είχαν μάθει και πολλά πράγματα. Δηλαδή τι είχε γίνει. Τους έδειξαν πώς να το κάνουν. Τους έμαθαν πώς να το κάνουν. Το να εκστρατεύσουν και να κατακτήσουν. Υπόψη είναι ότι η εκστρατεία, οι λόγοι της εκστρατείας είναι τρεις. Πρώτο, εκδίκηση για τον Ξέρξη που 150 χρόνια πριν γίνει εκστρατεία, κάνει την αντίστροφη πορεία και καίει τα πάντα. Θυμάστε.
θερμοπύλες κλπ. Έτσι φτάνει μέχρι Σαλαμίνα εκεί θα βρίσκεις κουρεμπίδα. Το πρώτο. Το δεύτερο. Υπερρεαλιστικός. Κατακριτικός. Πολύ. Νιώθουν τύψεις αν υπήρξαν κι εμείς κάποτε υπερρεαλιστές. Από τότε και έπειτα όλοι οι άλλοι είναι υπερρεαλιστές εναντίον μας. Ναι, κάποτε είμαστε κι εμείς υπερρεαλιστές. Λοιπόν, κατακτητική δηλαδή διάθεση. Και ο τρίτος λόγος, εκπολιτιστική διάθεση. Πολιτισμός. Γιατί να σημειώσουμε κάτι. Και ο Ξέρξης έκανε την ίδια πορεία. Αλλά ο Ξέρξης κατέστρεφε τα πάντα. Βωμούς, μνημεία, ναούς. Δεν υπάρχει στην ιστορία της εκστρατείας μία εκτροπή σε επίπεδο πολιτισμού. Δηλαδή ένας περσικός ναός, ένας ναός των Χαλδαίων, ένας ναός των οποιοδήποτε, των Ασσυρίων, που να καταστράφηκε από Έλληνες, τουναντίον, ζητούσανε ανοικοδομήσεις ναών και ο Άρπαλος, οικονομικός διευθυντής της εκστρατείας, με εντολή των συμβούλων της Ανώτερης Διοίκησης, έδινε λεφτά. Χτίστε. Λοιπόν, δεν υπάρχει καταγεγραμμένο το παραμικρό, δεν υπάρχει παραμικρή καταγεγραμμένη περίπτωση εγκλημάτων πολέμου, γυναικόπαιδα ή ρυψάσπιδες, αυτούς που παραδίδονται, παρανομία και σκόπιμα. Κάψανε αυτοί, οι οχτώ, αυτή η παρέα, έτσι. Συμφωνήσανε και κάψανε το ανάκτο της Περσέφωνης. Κάψανε. Δεν υπήρχε μέσα κόσμος, είχαν εγκαταλείψει τα πάντα. Υπήρχαν όμως, πρώτα κάνω την περιγραφή τι υπήρχε, από φιλοσοφία των Περσών, δεν συγκρίνεται με την ελληνική, αλλά έχει και αυτή μια βάση. Όπως και οι Κινέζοι έχουν μια βάση όταν λένε, έχει η Κινέζικη φιλοσοφία μια βάση όταν λέει, ας πούμε, ότι η γάτα δεν φωνεύει, ο ποντικός δεν κλέβει, όλα ενεργούν σύμφωνα με τη φύση τους. Κινέζικη φιλοσοφία. Εντάξει. Δεν είναι οι διάνοιες και οι συλλήψεις ιδεών των Ελλήνων. Εν διάθετη περιπτώσει και οι Πέρσες είχαν έναν πολιτισμό, έστω και kits, όπως τα λέγανε σήμερα. Λοιπόν, κάψανε το ανάκτορο της Περσέπολης. Το κάνανε στάχτη. Γιατί έγινε αυτό? Το μόνο, ας το πούμε, έγκλημα πολέμου. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί γίνεται προηγούμενο ένα συμπόσιο, την προηγούμενη το βράδυ, γίνεται ένα συμπόσιο. Στα συμπόσια χορεύουν οι εταίρες. Οι εταίρες είναι διάφορες. Είναι τη Μακεδονία, είναι την Αθήνα. Ο Άρπαλος πληρώνει οι εταίρες, ο οικονομικός διευθυντής, Αθηναίες, οι οποίες ήταν πολύ έτσι δημοφιλείς, για να τις έχει μαζί του στην εκστρατεία στα συμπόσια. Η Θαϊδά, η επικεφαλής των εταίρων των Αθηναίων, δηλαδή οι Αθηναίες έχουν μια επικεφαλής εταίρα. Οι εταίρες ήταν μυαλό, έτσι, δεν μπορούσε να κλαιδιάσεις. Τίποτα λολίτες, κορνίδια. Λοιπόν, η Θαλίδα είναι επικεφαλής των Αθηναίων, η Θαϊδά είναι επικεφαλής των Μακεδονισσών εταίρων κλπ. Κατά τη διάρκεια του συμποσίου, η Αθηναία εταίρα, η επικεφαλής, λέει, απευθύνεται στους 8 και τον Αλέξανδρο και τους λέει, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να μας δώσετε τη δυνατότητα να πυρπολίσουμε το ανάκτορο ως εκδίκηση για το τι έκανε στην Αθήνα, οι Αθηναίες δηλαδή το ζητάνε αυτό, οι Αθηναίες εταίρες ζητάνε να πυρπολίσουν το ανάκτορο, για εκδίκηση όσον αφορά το τι έκανε στην Αθήνα ο Ξέρξης. Και βγάζει ένα λογίδιο το οποίο είναι εδώ μέσα γραμμένο, έτσι αυτό ας πούμε είναι, σε επηρεάζει. Και σου ανεβάζει το μένος, έτσι ξέρει να τα πει, τα λέει. Και οι κύριοι, οι 8, κοιτάζονται με τα μάτια και γνεύουν καταφατικά, εκτός από τον Πίθωνα, ο οποίος την άλλη μέρα τους λέει τι βλακίες ήταν αυτές που κάνετε. Ο Πίθωνας, ο πλέον Σόφρον, από τους 8 που βρήκαμε εκεί. Λοιπόν, οι 7 και ο Αλέξανδρος, ναι, άστινα. Γιατί θεωρούν ότι είναι ευκαιρία
να αποδείξουν στους Αθηναίους, οι οποίοι Αθηναίοι τους θεωρούν βάρβαρους, η Αθηναία που βάλει το Δημοσθένη και βγάζει λίβελους κατά του Φιλίππου, του Αλέξανδρου και των ολιγαρχικών αυτών μοναρχών και αυτών και δικτατόρων, θα λέγαμε σήμερα κλπ. Αυτή είναι η δημοκρατία, πλουραλισμός κλπ. Λοιπόν, να αποδείξει ότι εσείς οι δημοκράτες, που προσέχετε πάρα πολύ τα πάντα και ποτέ δεν θα κάνετε κάτι τέτοιο, εσείς, να, εδώ, οι δικές σας, το κάψατε. Και δίνουν την εντολή να γίνει. Και όντως πρωτοστατούν οι Αθηναίες εταίρες με πυρσούς και καίνε τα πάντα με περιγραφές πλούτου από άψη αξίας πολιτιστικής και πολιτισμικής των Περσών και καίνε τα πάντα και φυσικά ακολουθούν και οι άντρες στο πλαίσιο της μέθης και του διασκέδαση. Αυτό είναι το μοναδικό επαναλαμβάνω έγκλημα πολέμου το οποίο το επέτρεψαν επειδή το πρότεινε μια Αθηναία. Έτσι για να χρεώσουν τους Αθηναίους ότι να, μας λέτε βάρβαρους, να. Ποιοι κάνουν βαρβάρους, οι δικές σας κάνεις βαρβάρους. Αυτά από άποψη πολιτισμού. Ναι, επαρέχομαι λοιπόν, οι δάσκαλοι είναι αυτοί που τους έμαθαν πώς να το κάνουν, δεν τους έμαθαν πώς να το διαχειριστούν. Γιατί οι δάσκαλοι δεν τους είπαν φτάστε μέχρι εκεί που δεν υπάρχει ήλιος, τους είπαν η Περσία πάντα να καταλάβετε. Νεαροί. Και πρέπει να προσέχετε αυτό ή το άλλο. Και φιλοσοφικά τους ενίσχυσαν και για τους Πέρσες τους μίλησαν και όλα τα σχετικά. Και τον πολιτισμό τον οποίο θα διέδιδαν και όλα αυτά. Δεν φανταζόντουσαν τι θα κάνανε και δεν τους είχαν μάθει πώς να το διαχειριστούν. Με το που πεθαίνει ο Αλέξανδρος, δεύτερη ευθύνη. Πρώτη ευθύνη αυτών που δεν τους έμαθαν πώς να διαχειριστούν αυτό το πράγμα γιατί δεν φανταζόντουσαν τι θα κάνανε αυτοί. Δεύτερη ευθύνη είναι στον Αλέξανδρο που την ώρα που πεθαίνει. Λέω δεύτερη ευθύνη τώρα για τη διάλυση της αυτοκρατορίας είναι αυτές. Δεύτερη ευθύνη στον Αλέξανδρο, που την ώρα που πεθαίνει, το ρωτάει ο Περδίκας σε ποιον δίνεις τη θέση σου, τη διαδοχή. Και λέει στον κράτηστο, στον καλύτερο. Μα αυτοί θεωρούν τους εαυτούς τους. Τι είπε ο Λεωνάρδος, ο καλύτερος από τον Περδίκα, δηλαδή ο Πτολεμαίος είναι λιγότερο καλός από τον Πίθανο, όλοι είμαστε το ίδιο καλύτερο. Δηλαδή θα μου πεις αν έλεγε ο Αλέξανδρος στον Λεωνάρδο. Στον Αριστόνο, στον Περδίκα. Δεν θα γινόταν μετά αυτό που έγινε μεταξύ τους. Όχι, δεν θα γινόταν. Γιατί εφόσον το έλεγε ο ηγεμόν, τελεία και πάπα στις μοναρχικές αντιλήψεις. Δεν είχε συζητηθεί ποτέ μεταξύ τους κάτι. Ότι. Την ηγεσία, αν σε περίπτωση, γιατί αφού έβγαινε συνέχεια μπροστά. Δεν το συζητάγανε αυτό. Καταρχήν δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι ο Αλέξανδρος θα δολοφονείτο στα 32 του χρόνια. Από τους Χαλδαίους ιερείς. Ο Αλέξανδρος δεν πέθανε από κρυώματα και γρήπες και τι λένε τα αναγνωστικά τώρα τα Ιουλία. Έτσι, το Αλέξανδρο τον δηλητηρίασαν οι Χαλδαίοι ιερείς, μια αίρεση των Ιουδαίων, στους οποίους Χαλδαίους ιερείς είχε μαθητεύσει και ο Αβραάμ. Έτσι. Το δηλητηρίασαν οι Χαλδαίοι ιερείς και ο λόγος ήταν ο εξής. Απλώς. Όταν αυτοί πέρασαν από την Βαβυλώνα, εκεί έδραναν οι Χαλδαίοι ιερείς, όταν πέρασαν πηγαίνοντας προς Ινδία, ζήτησαν οι Χαλδαίοι από το συμβούλιο του ηγεμόνα να τους δώσουν χρήματα να αναστηλώσουν τους ναούς που τους είχε κάψει ο Ξέρξης. Και όχι μόνο τους ναούς, αλλά και τα μνημεία που είχαν. Να αναστηλώσουν πάλι τη Βαβυλώνα. Αυτοί τους δώσαν λεφτά, πολλά λεφτά. Και θεωρούσαν ότι θα γίνει μεγάλο έργο. Περνάνε 7 χρόνια και στην επιστροφή τους, όταν γυρίζουν, γυρίζει και ο Αλέξανδρος, γυρίζουν αυτοί στην επιστροφή τους. Έχουν περάσει 7 χρόνια, τους είχαν δώσει τα λεφτά να αναστηλώσουν τη Βαβυλώνα. Στην επιστροφή τους, οι Χαλδαίοι, ξέρουν ότι έρχονται τώρα αυτοί, οι Χαλδαίοι ξέρουν και κάτι άλλο, ότι δεν κάναν τίποτα και ότι ρίξαν τα λεφτά στην ακομέσα τσέπη. Και ξέρουν ότι κάτι τέτοιο από αυτούς δεν είναι δεν κάνετε τίποτα και δεν κάνετε τίποτα, είστε κακά παιδιά. Είναι σου δώσαν λεφτά, αναστηλώσεις, ναούς και δεν έχει να σας φέρουμε όπως οι Αθηναίοι ας πούμε που τους φέρνανε στη Γερουσία να δικάσουν το μοναστήρι. Δεν κάνατε τέτοια, αυτοί εκτελούσαν.
Έτσι, γι' αυτό και οι Αθηναίοι τους θεωρούσαν πάντα βάρβαρους και όλα αυτά. Λοιπόν, οι Χαλδαίοι τι κάνουν τώρα, στέλνουν μήνυμα οι Χαλδαίοι ιερείς ότι υπάρχει ιονός κακός να μην περάσει από την πόλη το συμβούλιο του ηγεμόνα με τον ηγεμόνα. Ιονός κακός να μην περάσει από την πόλη, να περάσει έξω από την πόλη. Οι Έλληνες ρωτάνε τους δικούς μας μάρτυρες. Ήταν μαζί, ήταν ο Αρίσταρχος, ένας του παλατιού ιερέας και μάντης. Το μάντης δεν έχει μένει της μάγισσας σήμερα, κοιτάζει μια γυάλα και λεγούδες. Μεταφράζει ο νους. Ρωτάνε και λένε τι είναι αυτή, μην περάσουμε από μέσα. Ο Αρίσταρχος και οι άλλοι, οι ιερείς, δεν είναι ο Χαρδέ, τώρα οι ιδίες. Πάμε μέσα, παιδί, δεν έχετε αποφασίσει, γιατί αυτοί είχαν αποφασίσει να κάνουν τη Βαβυλώνα να την κάνουν πρωτεύουσα της νέας αυτοκρατορίας. Λοιπόν, δεν έχετε αποφασίσει να κάνετε τη Βαβυλώνα, τι είναι τα αηδίες. Πάμε μέσα. Καθώς λοιπόν μπαίνουν μέσα και πριν διαπιστώσουν ακόμα τα σημεία στα οποία δεν είχε γίνει καμία αναστήλωση, σε ένα δεκαπενθήμερο, από την ώρα που μπαίνουν στη Βαβυλώνα και αποφασίζουν να την κάνουν, να τη μετατρέψουν σε πρωτεύουσα, δίνοντας τον ηφαιστείωνα εντολές και υποδείξεις να ανοικοδομηθεί με βάση τα ελληνικά πρότυπα, κύονες, κορυφιακούς, δωρικούς κλπ. Στο πρώτο εκείνο δεκαπενθήμερο που χαλαρώνουν, γιατί γυρνάνε, είπαμε, έχουν επιστροφή έτσι, οι Χαλδαίοι ιερείς, οι οποίοι ήταν φαρμακογνώστες και δηλητηριοχρήστες, όσο κανένας ιερέας ή ειδικός στην οικουμένη εκείνο τον καιρό. Εξού και ο Αβραάμ ήταν γνώστης της δηλητηριοχρησίας και της φαρμακογνωσίας. Φροντίζουν ώστε να τον δηλητηριάσουν λίγο-λίγο σε ένα δεκαπενθήμερο. Έχω όλη την ανάλυση και τα συμπτώματα που δείχνονται. Ο Μιχάλης ο Καλόπουλος έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο μόνο για αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν αυτό εδώ είναι η εκστρατεία του σωματοφύλακα, ο Καλόπουλος έχει γράψει ένα τέτοιο μόνο για τη δολοφονία του Αλέξανδρου και πώς ακριβώς έγινε. Και από τον οποίο έχω πάρει και στοιχεία. Σε 15 μέρες τον τρώνε, όχι γιατί αν τον δηλητηριάζαν σε μια μέρα και πέθανε, θα καταλαβαίνανε ότι κάτι δεν πάει καλά, θα αρχίζαν τις έρευνες. Αλλά τον δηλητηριάζουν κατά έναν τρόπο τους ώστε να φαίνεται αρρώστια που λίγο-λίγο. Έτσι είναι. Όταν λοιπόν πεθαίνει. Στο κρασί, στην ευρωκρίση, στο φαγητό. Όταν λοιπόν πεθαίνει, το ρωτάνε. Την ώρα που πεθαίνει, σε ποιον αφήνει τη βασιλεία. Και τι να πει στον Τάδη, στον Δίνα, που θα ήταν de facto και τελείω, όχι στον κράτη. Στον κράτη του, παιδιά δεν είμαστε κράτη, δεν είμαστε. Καθόμουν στο τραπέζι. Λυσίμαχο, έξω πόδο, Λεωνάτο, Θράκη. Το Ελληνέο. Αίγυπτο. Ναι. Αριστόνου, Αριστόνου λέει δεν θέλω τίποτα, εγώ πάω στην γυναίκα μου, την Ολυμπιάδα. Πήγε στην Μακεδονία και έκανε το στρατηγό τη Ολυμπιάδα στη Μακεδονία, δεν ήθελε τίποτα. Έφυγε η Μακεδονία. Σέλευκος, Λιβύ, ο Σέλευκος δεν ήταν σοχτό, αλλά δώσαν και σε στρατηγούς κομμάτια. Γιατί ήταν τόσο μεγάλο το πράγμα που έπρεπε να δώσουν και σε στρατηγούς άξιους και καλούς, έτσι. Στο Σέλευκο, Λιβύ, Σαουδική Αραβία, άμα πας στη Λιβύ σήμερα στην Τέρνα, ελληνικά αγάλματα του Σέλευκου και ολόκληρη πολιτεία. Μοιράζουν την αυτοκρατορία κατά τον τρόπο και μετά αρχίζουν σιγά σιγά να σφετερίζονται ο ένας το έδαφος του άλλου και αρχίζουν μεταξύ τους οι φίλοι, όπου κάνουν και συμμαχίες. Δηλαδή, ο Λεωνάτος συμμαχεί με τον Αριστόμους τη Μακεδονία, ο οποίος Λεωνάτος ήθελε την Κλεοπάτρα, την αδερφή του Αλέξανδρου, είχε σχέση μαζί της, είχε αποκτήσει και ένα παιδί, ονόματι Λεωνάτος. Που παρουσιάζεται σωματοφύλακα στον πύρο, διαδοχή σωματοφυλάκων. Υπάρχει Λεωνάτο στον πύρο, γιος του Λεωνάτου και της Κλεοπάτρας, της αδελφής του Αλέξανδρου, που κάνει την ίδια δουλειά, σύμβουλο σωματοφύλακα στον πύρο, με 42 χρόνια διαφορά. Έχουμε δύο Λεωνάτους. Γι' αυτό έχω στο γραφείο τον Λεωνάτο, τον έχω σε κούκλο ντυμένο, μακεδονικά και υπηρετικά
αρκεί να αλλάξει τα κράνη. Θέλω να θεωρώ ότι είναι ο πιο. Όποιο θέλω είναι ένα, όποιο θέλω είναι ο άλλο. Λοιπόν, αυτοί γνωρίζουν την αυτοκρατορία, αρχίζουν όμω πολύ σύντομα να εμφυλίζουν το λέωμα. Και εδώ θα δείτε ότι κάποιοι εξ αυτών, όταν συναντιούνται στη μάχη, ντρέπονται. Και επειδή δεν θέλουν να ντρέπονται, ενώ οι Μακεδόνες δεν χρησιμοποιούσαν κράνη παλαιολαδίτικα. Τα παλαιολαδίτικα είναι με το κλείστρο κάτω που βλέπεις μόνο τα μάτια και δεν ακούς και τα αυτιά. Τα παλαιού τύπου, τέτοια χρησιμοποιούσαν οι μισθοφόροι του Μέμνονα. Οι Μακεδόνες είχαν εξελιγμένο οπλισμό και χρησιμοποιούσαν κράνη τα οποία ήταν ανοιχτά εδώ, με τα αυτιά έξω για να ακούνε. Έτσι. Βάζουν κράνη παλαιολαδίτικα γιατί ντρέπονται να δουν ένα στον άλλο. Με τον εμφύλιο. Στις μάχες. Τελειώνω με ένα μικρό αποσπασματάκι από αυτή ακριβώς την τροπή. Από αυτή ακριβώς την τροπή. Εδώ έχουμε το Μαρσία. Ο Μαρσίας δεν ήταν ανάμεσα στους 8. Ο Μαρσίας, αξίζει να πω ότι ήταν ο Μαρσίας, γιατί σε όλο το βιβλίο τι διήγηση την κάνει ο Μαρσίας. Είπαμε, Λούταρχος, Διόδωρος Χελιώτης, Αριανός, Πούρτιος είναι οι πηγές. Αυτοί όμως γράφουν από 100-150 χρόνια μετά. Από πού παίρνουν αυτοί τις πηγές, τις παίρνουν από τον Καλλισθένη. Ο πρώτος ιστορικός εκστρατείας είναι ο Καλλισθένης. Τι είναι ο Καλλισθένης? Ανιψιός του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης δεν πάρτε τον ανιψιό μου να γράφει. Θα πάρει. Ιστορία. Ο Καλλισθένης είναι μαζί τους στην εκστρατεία και γράφει την ιστορία, ο πρώτος ιστορικός. Και ποια είναι η πηγή? Οι βασιλικές εφημερίδες του Ευμένια. Κάθε μέρα τι γίνεται. Υπάρχει δηλαδή, η ιστορία δηλαδή έχει γραφτεί από τις βασιλικές εφημερίδες του Ευμένη, κάθε μέρα ανακοινωθέν τι γίνεται, και από τις περιγραφές του Καλλισθένη. Παίρνει ο Πλούταρχος, ο Διόδωρος, ο Ιλιώτης και ο Κούρτιος μετά από 100 χρόνια περίπου και γράφουν. Όμως, αυτοί οι 8 έχουν δώσει εντολή, γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη στον Καλλισθένη, τον Μουσείο του Αριστοτέλη που τον ξέρανε και πριν. Τα γραπτά του Καλλισθένη θα τα παίρνει ο Μαρσίας. Ο Μαρσίας ήταν της πενηντάδας. Παιδιά, που ήταν μαζί από παιδιά. Δεν ήταν στους 8, ήταν όμως στους 50. Που ήταν δηλαδή επικεφαλής και αυτός, ένας από τους στρατηγούς κλπ. Τα γραπτά θα τα παίρνει από τον Καλλισθένη ο Μαρσίας και ό,τι θέλει ο Μαρσίας θα το αλλάζει. Αυτό που λένε το περιποιήθηκες. Το γόνια. Έτσι, μπράβο, ναι. Ναι. Αυτό έκανε λοιπόν ο Μαρσίας. Εδώ λοιπόν έχουμε μια περιγραφή του Μαρσία, ο οποίος βλέπει τον Τολεμαίο, δηλαδή πρώην σύντροφοι Τολεμαίος, μα είναι από παιδιά μαζί αυτοί, είπαμε, έτσι. Συναντάει τον Τολεμαίο, ο Μαρσίας, αξίζει τον κόπο. Ας δείτε κάτι να δούμε. Τι λέει και τελειώνω αμέσως, δεν θα σας κουράσω άλλο. Είναι χάραμα όταν αντικρίζω την αρμάδα του Πτολεμαίου ναυτικό στην Κύπρο. Ο Μαρσίας εναντίον Πτολεμαίου. Είναι χάραμα όταν αντικρίζω την αρμάδα του Πτολεμαίου, αλλά στην ψυχή μου είναι σκοτάδι. Δεν νιώθω τίποτα. Η καρδιά μου έχει σπάσει. Μόνο τα παραγγέλματα ακούω, αυτά που βγαίνουν από το στόμα μου και μεταδίδονται στους διαβαστές και από εκείνους σκοπηλάτες. Η σύγκρουση είναι τιτάνια. Πρώτες οι τοξοβόλες και οι λιθοβόλες μηχανές με τις οποίες ο Δημήτριος είναι γιος του Αντίγονου, επικεφαλής στην Αρμαχία, και ο Μαρσίας είναι ναύαρχος. Έχει εξοπλίσει τα πλοία να χαιτίζουν την ορμή του Πτολεμαίου. Ακολουθούν εμβολισμοί, καταστροφή των κουπιών του αντιπάλου, πλώρη με πλώρη, ρήγματα, φωτιές, φωνές. Τώρα εδώ είναι Έλληνες. Σώμα με σώμα, άντρες στη θάλασσα, πνιγμή. Δεν νιώθω τίποτα, Θεά μου. Η καρδιά μου έχει σπάσει. Μόνο το χέρι μου νιώθω, καθώς τη φογυρίζει στον ώμο μου, παίρνοντας κεφάλι αντιπάλου. Τότε τον βλέπει. Βλέπει και αυτός. Ανάμεσα σε κορμιά που πέφτουν, σε ξύφη που διασταυρώνεται χιλιαστή, σε παραναλάμματα φωτιάς που περνούν ανάμεσά μας σαν αστεροειδή σώματα που ξέφυγαν από το ουράνιο κάδρο. Με αφηγαίνει και τον βλέπω. Λαστρεφόμαστε αλλού, κάνοντας ότι δεν ειδωθήκαμε. Κρατούμενοι των συνειδήσεων μας που έχουν πάψει πια να αυτοπραγματώνονται και να προσμετράνε τις ευθύνες τους κατανέμοντάς τους. Τι και αν νικήσαμε, τι και αν αφήσαμε ελεύθερους 8.000 εχμαλώτους για να ξεπλύνουμε τις ενοχές μας.
Τι κι αν κυδέψαμε με τιμές τα ελληνικά πτώματα και τα δύο παρατάξεων που ξέπρασε η ελληνική θάλασσα, μια δέχονται να τα αγκαλιάσει, ουδέποτε θα συνανέμανε ξανά τις καρδιές μας, γιατί εγώ, ο μόνος αρμός που τη συνέδρε, είχα σπάσει. Και τελειώνει, τελειώνει το βιβλίο, δεν μπορώ άλλο, Θεά μου, να ανακαλέσω τη μνήμη μου. Δεν μπορώ δε δύναμη να ξεσηκώσω άλλες ανταλιασμένες τίμησες στο κουρασμένο μου νου, γι' αυτό σε εκλυπαρώ να ρίξεις τη λύθη σου και να με αφήσεις την δυσμονωθώ στη ζωή του μου από μένα. Αυτά είναι λόγια ποιητικά διαδικά σας. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, ιστορικό ιστόρημα σημαίνει ότι τι έχω εγώ δεδομένο. Ότι ο Μαρσίας συναντάει τον Πτολεμαίο στην αρμαχία της Κύπρου. Έχω μια περιγραφή μάχης με πτώματα, φωτιές, λιθοβόλες, μηχανές. Περιγραφή έχω. Περιγραφή. Και ναι. Φαντασία. Ακριβώς. Ακριβώς. Και έχω και ότι επειδή όταν βλεπόντουσαν κάποιοι εξ αυτών εσχύνονταν, φρόντιζαν να φοράνε περικεφαλαίες παλαιολαδίτικες αντί τις μακεδονικές. Αυτό το έχω ως περιγραφή. Αυτό που έχω ξέρει είναι η δικιά μου απόδοση. Έτσι. Δεν μπορείς να γράφεις ιστορικό μυθιστόρημα χωρίς να το έχεις σε περιγραφή. Άντε ποιητική αδεία μπορείς να βάλεις ένα διάλογο. Έτσι. Αλλά είναι και το μοναδικό ιστορικό μυθιστόρημα. Όπως ξέρετε, ιστορικά μυθιστόρηματα επειδή παραέχουν ποιητική αδεία και φαντασία δεν έχουν ποτέ βιβλιογραφία. Έτσι. Γι' αυτό είναι το μοναδικό ιστορικό μυθιστόρημα που έχει βιβλιογραφία πίσω. Πράγμα το οποίο δεν συνηθίζεται. Αυτό είναι το παρέμβασμα για να κάνετε αυτό. Έτσι. Αυτά ήθελα να σας πω. Αφαιρεί άλλο που είναι στη διάθεσή σας. Οποιοδήποτε ερώτημα. Άρα φταίμε. Είστε ένα από μήνατες που βρίσκεστε εδώ. Φταίμε για αυτό που συνέβη. Είναι μια σειρά από διαδοχή σφαλμάτων. Δεν είχαν φανταστεί τι θα φτιάχνανε, συνεπώς δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν στη συνέχεια. Δεν έγινε καλή διαδοχή, στον κράτηστο δεν σημαίνει τίποτα. Μπήκε το ίδιο των Ελλήνων το εγωκεντρικό, καθένας θέλει να ηγηθεί της αυτοκρατορίας. Σκοτώθηκαν μεταξύ τους, κάναν λαμπόγελο όλη την αυτοκρατορία, μπήκαν οι Ρωμαίοι, κάνοντας παρέλαση, με μια χλιαρή αντίδραση του Περσέα στην Κατερίνη κοντά στον Ενιπέα, μια χαράδα, του τελευταίου δηλαδή εξ αυτών. Όπου οι Ρωμαίοι κατέλαβαν μετά μας, κατέλαβαν από εκεί και έπειτα. Μετά τον Ιτό, πώς είστε όσα πάνω. Βυζάντιο και λοιπά, έτσι, μετά το Ιτό. Βυζάντιο, ραγιαδισμός και λοιπά, τέλος. Δεν έχει το ίδιο στυλ, ας πούμε, με το Αραφάτ. Έτσι δεν πήγε σιγά σιγά με το Αραφάτ. Είναι κι άλλο, κι άλλο. Αλλά το Αραφάτ είναι πιο Αραφάτ. Ναι, ναι, ναι. Περισσότερα ξέρει ο Κούμπος Αγιάννης. Λοιπόν, αυτά είναι πολλά πράγματα από τα οποία τα καταλαβαίνουμε, τα ερμηνεύουμε. Αλλά κοιτάξτε, η πραγματικότητα σήμερα εκφράζεται όχι διτός, αλλά σε τρία σημεία, έτσι. Στην ουσία, στην τύπο και στη σκοπιμότητα. Τώρα εμείς έχουμε πάρει μια σημαία, τη σκοπιμότητα και να δούμε που θα φτάσουμε με εκείνη τη σκοπιμότητα. Και όλοι ξέρουμε την αλήθεια, και όλοι ξέρουμε την πραγματικότητα και όλοι κλείνουμε το στόμα μας. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή, έτσι, και γιατί με τον Λεωνίδα έχουμε μια αρκετά μεγάλη πορεία, το 1999-2000, πιστεύω ότι κάποια στιγμή είμαι αισιόδοξο θα έχουμε αφήνιση. Το πιστεύω. Αφού. Δηλαδή ήδη ξεκινάμε, έστω και αυτά τα μικρά ψήγματα, να κοιτάμε προς τα πίσω, να βλέπουμε τα χνάρια μας, γιατί δυστυχώς το έχουμε χάσει. Θα γίνει αφήνιση, θα γίνει, δεν το συζητάω αυτό καθόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αφήνιση. Έστω και ένας να μείνει, θα γίνει αφήνιση. Θα γίνει. Και ουσία όλο το άλλο. Οι χαρδαίοι είναι ή δεν είναι οι κενναίοι, αν έχετε διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, οι κενναίοι που μειούν τον Μωυσή όταν δολοφονεί στην Αίγυπτο και πάει απέναντι τον μειούν.
και τον κάνουν πράκτορά του και πάει μετά και φέρνει του σουκαράδε που του λέμε βέβαια σήμερα που του καταστρέφει. Οι Κενέοι. Είναι Χαλδαίοι, είναι ο Ρότσι, δηλαδή είναι το τραπεζικό σύστημα στο Βερολίνο. Έχει τεκμηρίωση. Όχι, αυτά δεν ξέρω αν είναι το τραπεζικό σύστημα. Έχει τεκμηρίωση. Αυτό που λέτε έχει τεκμηρίωση. Δεν είναι υπόθεση.